Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα για από εμάς. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σαβουριάσαμε τρεις μέρες να πούμε. Όχι Σαββάτο, όχι Κυριακή, όχι πρωτάθλημα της πλάκας, όχι Δευτέρα. Δεν είναι αργία, είναι επαργία, παλεύει η εργατιά. Klein Mind. Ήρθαμε την Τρίτη τώρα εδώ. Μετράμε μέρες μέχρι το τέλη Αυγούστου. Μέχρι τέλη Αυγούστου, γιατί? Θα μας φέρει από μένα. Είναι οι δυσάρεστες μέρες, οι δικές μου. Οι δικές σου, ε? Ναι. Εγώ είμαι φίλος του χειμώνα. Καλά, φίλος του χειμώνα μπορώ να πω και εγώ ότι είμαι. Απλά... Είμαι πολύ μεγάλος φίλος του χειμώνα. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις και ένα αναγκαστικό διάλειμμα για ευνόητους λόγους συντήρησης και ξεκούρασης. Ναι. Άσχετα από. Σε κουράζει, το καλοκαίρι σε κουράζει. Ναι. Ναι. Αν δεν έχεις προγραμματισμένο κάτι καλό από άποψη απόδρασης ή παρέας. Τι απόδρασης, ρε. Ναι, κάτι το οποίο να μπορείς να αλλάξεις εντυπώσεις. Γιατί? Και να ξεκουραστείς. Γιατί πρέπει να κάτσεις εδώ πέρα οπωσδήποτε στην πόλη. Βέβαια, παίρνει και το οικονομικό. Ναι, το οικονομικό, ναι. Στην ουσία. Ναι, Στέλιο Παρθενάκη, σε ακούω. Πώς με ακούς. Είσαι και εσύ το χειμώνα, παιδί. Είμαι και εγώ το χειμώνα, παιδί, αλλά έχει και το καλοκαίρι τις ωραίες του στιγμές. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να πας για ρακέτες, μπορείς να πας για. Ρακέτα είναι ωραία στιγμή, δηλαδή. Εντάξει, παιδί μου, άλλος μπορεί να κάνει άλλο άθλημα. Μπορεί να κάνει. Beach volley. Beach volley, surf. Ναι. Μπορεί να πηγαίνει για κολύμπι μόνος του. Ένα πήγα και εγώ κολύμπι. Ωραία, εντάξει. Μπήκαμε στη θάλασσα ένα τέταρτο. Ναι. Παγωμένη θάλασσα, να πούμε. Ναι, λογικό. Ξαναμπήκα άλλα 5 λεπτά. Βγήκα, ξαναμπήκα άλλα 7 λεπτά. Λέω, ωραία, παιδαρά σήμερα που μπήκα. Πήγα σπίτι μετά, 3 ώρα το πρωί. Πόνι στην πλάτη. Όχι, πόνι στην πλάτη. Πόνι στο έντερο. Στο έντερο. Εντάξει. Πα στο αλέτα. Τα κανόνια του Ναβαρών. Εντάξει, ωραίο. Μην το αναλύσουμε πολύ. Ωραίο είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ωραίο, απλά. Το καλοκαίρι είναι ωραίο να είσαι επί, πώς το λένε, εισοδηματίας. Ναι. Να είσαι ξένιαστο, να μην έχεις πολύ καλό αυτοκίνητο. Να μην έχεις εξοχικό. Να μην έχεις βάρκα. Ναι. Να έχεις ρευστό και να πηγαίνεις. Και να πηγαίνεις. Όπου γουστάρεις. 5 μέρες εδώ, 7 μέρες εκεί κτλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Να μην πηγαίνεις τίποτα αυτά που λένε δωμάτια κτλ. Όχι να μαγειρεύεις, όχι να κάνεις, όχι να ψουνίζεις. Να πατάς ένα κουμπί, να έρχεται, ξέρω εγώ, η ρεσεψονίστη. Να σε λέει, ξέρω εγώ, τι θέλετε κύριε, να με κάνεις μασάζ. Τι θέλετε κύριε, να με φέρεις φρούτα. Τι θέλετε κύριε. Εντάξει, όλο το καλοκαίρι. Σου λέει να έχεις λεφτά τώρα να είσαι τώρα. Με όλους τους γύφτους εκεί στην Καλλικράτεια που πηγαίνουν και μαζεύουν κατουράνες στη θάλασσα. Τα κολόμπαρα εκεί πέρα. Κρέατα από σκυλιά και από γατιά και από. Εντάξει, με καημένε. Είναι καλοκαίρι τώρα αυτό. Αδέχει... Εντάξει τώρα, ναι. Τσέψου. Να πηγαίνει στο τροχόσπιτο, να πούμε εκεί, να πηδά στο τροχόσπιτο. Ότι... λυθεί καμιά ρόδα από το τροχόσπιτο. Άσε με καημένε. Ωραία, κοιτάξτε όλο το. Να πάει, πώς όλο... λένε. Κάμπικ λέει ο άλλος. Πάει κάμπικ. Πας κάμπικ, πας στην τουαλέτα. Πάει όλο να κάνει κάκα στην τουαλέτα, στην Τούρκη πάει, παίρνει φάλτσο η κουράδα. Άσε με καημένε τώρα. Θέλει υποδοχή συγκεκριμένη από λέω, τα κάμπ να είναι πολύ οργανωμένα κτλ. Η ποιότητα είναι να έχει πολλά φράγκα. Σίγουρα, ποιο έχει πολλά φράγκα στην γι' αυτό σου λέω τώρα. Πα στην Καλλικράτεια να κατουράνε όλοι μαζί στη θάλασσα. Ωραία, αν μπορεί, επιλέγει λίγε ημέρε και ένα καλό μέρο όσο αντέχει και πηγαίνει. Και μετά τι. Μετά τίποτα. Παρκοντίζουν. Λιώνουν τα σίδερα και 180 βαθμοί κελσίου. Όπως όλος ο κόσμος, Κώστα, τι να κάνουμε. Από πνιχτική ατμόσφαιρα 89-98% υγρασία, να πούμε σαν τη Βρωμόπολη, να πούμε που. Εντάξει, είναι δύσκολο. Μυρίζει βοθρίλο ο θερμαϊκός. Καλά που είναι και ο δήμαρχος αυτός ο καλός ο άνθρωπος, ο οποίος θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες με υποβαρδάκι. Δηλαδή τον φέρουμε τον δήμαρχο εδώ πέρα. Το φέρετε. Έτσι υποβαρδάκι. Ο Βαρδάκης είναι δημοσιοσχετίστας. Εγώ τα έχω καλά, με κανένα δεν τα έχω καλά. Με κανένα είσαι σίγουρος. Με κανένα τα έχω. Εντάξει. Τα έχω καλά με κάνει, με κόβει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι δεν είσαι άνθρωπος του. Του τρόπου να έχει δημόσια σχέση. Δηλαδή δεν είναι. Ανάλογα. Ναι. Είμαι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είσαι άνθρωπος, πάντως εντάξει, έχεις το δικό σου κύκλο, το δικό σου περίγυρο. Το περίγυρο των τρελών. Έχεις επαφή. Των τρελών, αλλά έτσι κάνεις και τη δουλειά σου, φίλε. Ακροατές, τηλεθεατές, μπουρλί κτλ. Τι μπάσκετ είχαμε. Τι μπάσκετ είχαμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε τελικό κυπέλλου την. Ναι, εντάξει. Οπότε καλύτερα σήμερα να κάνουμε την. Όχι, θα πούμε για το μπάσκετ σήμερα που είναι νωρίς. Ναι, όχι, να πούμε νωρίς αυτό. Γιατί είχαμε και μάτς. Είχαμε μάτς το Σάββατο και έτσι ο Πάοκ. Πήγαινα στις Σέρες με τον Ηρακλειδέα, τον γιατρό, τον κτηνίατρο και με τον νηψιό του Χαντζινάκου, να πούμε, τον Βασίλη. Και μου έλεγε στο δρόμο,
Αριανός αυτός, 36-37 χρονών, στην ηλικία σου είναι. Ναι. Μου έλεγε πω τέτοιο άνοστο μάτς, λέει μπάσκετ, λέει ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το αδάγα, λέω τέτοιο πράγμα, λέω, εγώ, το λέγαμε, τέτοια άνοστη σούπα. Το λέγαμε είναι. Όλοι όσοι είδαμε το παιχνίδι, ήταν το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ φέτος, αν βάλεις τα δύο της κανονικής διάρκειας που κερδίσει ο ΠΑΟΚ, που το θέμα ήταν εκτρό πραγματικά. Και λες και είχε η κάθε ομάδα την πρόθεση να καταστρέψει το παιχνίδι του άλλου. Δηλαδή σαν να λέμε. Πολύ κακό μπάσκετ. Ναι. Πολύ κακό μπάσκετ. Πόσο βγήκε. Έλξε 69-65 υπέρ του Άρη. Γυναικείο σκορ. Γυναικείο σκορ και. Μπα. Προσβάλλουμε και το. Ίσως και το. Και το γυναικείο μπάσκετ με το σκορ. Τέλος πάντων, αυτό ήταν συνέχεια υπερβολικό. Αλλά εσύ δεν είδες γυναικείο μπάσκετ. Τότε που οι γυναίκες ήταν αρσενικοθήλικες. Έχω δει γυναικείο μπάσκετ με σπόρνη και με απόλυτο καλαμαριά. Έβλεπε μπασκεμπολίστρια και έλεγε. Τι είναι αυτό, δεν είναι καμιά φυσιολογική. Έχω δει από τηλεόραση. Τα είχε μεταξύ του η μία με την άλλη. Τώρα είναι πιο θηλυκές από ό,τι βλέπω εγώ. Ξέρω, είναι λες. Πιστεύω. Ρώτησα έναν γιατρό, εγώ, ο οποίος είναι άνθρωπος. Μέσα στον χώρο, ναι. Στον χώρο του λέω, έλα δώρα, του λέω. Πιτσιρικά όταν ήμουν. Γιατί λέω οι βολεϊμπολίστρες δεν είναι, λέω, λεσβείες. Και οι περισσότερες, και είναι, λέω, οι μπασκετμπολίστρες. Και έδωσε την ερμηνεία αυτό, επειδή υπάρχει, λέει, επαφή, λέει, σωματική. Ναι. Πιάνονται, κάνονται, ράνουν κτλ. Ενώ το βόλεϊ, λέει, τη χωρίζει το φιλέ. Και γιατί, λέω, τα σώματα των βολεϊ. Το 23 χρόνων εγώ έκανα ρεπορτάζ. Φιλαθλητικό. Ναι, φιλαθλητικός, ναι. Έκανα ρεπορτάζ. Έδρα Εύωσμο. Αθανασιάδου Μαρία, προπονήτρια. Πρωταθλήτρια Ελλάδα. Πρωταθλήτρια. Χρόνια, δεν ξέρω, έχω χάσει τα ίχνη της. Σε ένα χωριό, λέει, τώρα κάπου ζει. Το φιλαθλητικό τον θυμάμαι εγώ σαν ομάδα. Και πεθάνει και ο άντρας και τα λοιπά, καλό παιδί. Τώρα το ρόστερ δεν θυμάμαι, εντάξει. Πώς είναι δυνατόν, του λέω, οι βολεϊμπολίστρες να έχουν πολύ καλύτερα κορμιά, ναι. Όπως και οι βολεϊμπολίστρες τότε είχαν πιο ωραία κορμιά και είναι αρσούμπαλοι, να πούμε. Βλέπεις κάτι κολαράδες, κάτι περίεργα, αλόκοτα σώματα οι μπασκετμπολίστρες. Νομίζω ότι είναι η προπόνησή τους και η εξέλιξή τους, η σωματική. Δεν ξέρω. Πιο... Έκανα και ρεπορτάζ βόλεϊ. Πιο συμμετρική αντρικό, στην εκγυμνασία τους. Αρχές δεκαετίας του 90. Α, ναι. Ναι, και τότε είχε πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Είχα ένα κομμάτι το ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Μάλιστα. Με τον Χαριτονίδη τότε. Πού το έκανες το ρεπορτάζ? Στα σπορ που βρωμάν. Στα σπορ, μάλιστα. Λοιπόν, βρωμούσαν, γιατί τώρα δεν έχει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τις εντυπώσεις σε αυτό το παιχνίδι. Και γιατί έχασε. Έχασε 69-65. Εδώ. Εδώ, μέσα στο. Εδώ. Όχι στα Χριστονοπολίτικα, στο Αλεξάνδριο. Πιο κοντά στο Αλεξάνδριο. Ναι. Έχανε 66-59 στο τελευταίο λεπτό. Και ο Άρης ουσιαστικά. Δέχτηκε ένα. Ρεσίο Δέλας, ίδιος ο Γκλέτσος δεν είναι εδώ. 7-0. Τα μούτρα του έχουν γίνει άγρια, να πούμε. Στο διάλογο υπάρχει. Τέλος πάντων, ουσιαστικά ο Άρης κατάφερε να πάρει την νίκη με τον ένα με τον άλλο τρόπο και να κάνει το 1-0, που ήταν πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτές τις σειρές μέσα στην έδρα σου μετράει η νίκη. Ναι. Και αύριο είναι η δεύτερη αναμέτρηση. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης, 7 η ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο Παλατάκι. 7. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι προσέλευση κόσμου θα έχει, αλλά φαντάζομαι. Αύριο είπα, οξύδες. Ναι. Μέσα στη γενική κινητοποίηση για το βόλεϊ της Πέμπτης και του Σαββάτου, το τελικό του ποδοσφαίρου. Κάτι θα πάρει και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ναι, υπάρχει μια καλή εξαρτησία. Θα πάρει, θα πληρώσει το ρεύμα Πατουλίδου. Αμάρεγο στην Αμάρεγο. Τι αμάρεγο, τι να πάρει. Πόσο κόσμο να έχει, λες. Να έχει 3.000. Θα έχει. Μακάρι να έχει. Μακάρι να έχει παραπάνω. 3.000 είναι πολύ. Και ζέστη σήμερα, έχει πολύ ζέστη. Δεν ανοίγει air condition η Πατουλίδου εκεί. Μια χαρά ανοίγει, μια χαρά ανοίγει. Έχει δηλαδή air condition, το παλέ έχει. Έχει, ναι, και το παλέ έχει, αλλά... Το παλέ είχαν σπάσει κάποιες σουλίνες, λέει. Κάποιες φορές, Πριν από τις αποκαιτεύσεις και φρονομοκοπούς. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατή τόσο εύκολα η... Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, να υπάρχει καλός σχηματισμός για τόσο πολύ κόσμο. Ό,τι και. Εγκαθαρίζουν τα φίλτρα. Ό,τι εγκαταστάζει να έχει ένα γήπεδο. Ναι. Τα καθαρίζουν τα φίλτρα. Δεν είναι θέμα μόνο τι προετοιμασία έχουν γίνει στις υπόδομες. Δηλαδή, αν πας σε ένα γήπεδο στο εξωτερικό. Ναι. Το ίδιο κλιματισμό θα έχει. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Α, μπορεί να είναι και το ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, μην νομίζω ότι και τα γήπεδα των άλλων ομάδων, αν εξαιρέσεις τις πολύ δυνατές στην EuroLeague, είναι πάντα τα καλύτερα. Εσύ ξέρεις από γήπεδα, έχω πάει σε κάποια. Σε κλειστούς χώρους έχεις δουλέψει. Πάει, ναι. Άρα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Άρα καλά κάνω και σε ρωτάω. Καλά κάνεις και με ρωτάς. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν και συνάδελφοι με μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Τώρα, από εγώ δεν έχω εμπειρία. Εσύ δεν έχεις εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν έχω, εγώ πάω στο Βόλο το Σάββατο, την Παρασκευή, να καταγράψω με το Art TV, να πούμε. Δεν πίνει κιόλα. Εγώ ελπίζω αύριο τουλάχιστον
να είναι καλύτερο. Ούτε δουλεύω με βαρύ στομάχι. Το θέαμα. Ναι. Άσχετα ποιο θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο Σόμπι έχει διάστρεμα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Ο Άρης είναι πλήρη, αλλά. Ο Άρης τουλάχιστον είναι πολύ απρόβλεπτος, πολύ ασταθής. Δηλαδή, ναι. Εμένα μου προξένησε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι κέρδισε 7 πόντους και πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Ναι. Θα μπορούσε να είναι πιο σίγουρος στις επιλογές του και να μην χρειαστεί να πάει σε μια ψυχοφθόρο διαδικασία η οποία. Ναι. Okay, μπορεί να του χάρισε την νίκη, αλλά δεν δείχνει ότι πιστεύει τον εαυτό σου και είναι κρίμα γιατί. Δηλαδή, λες, μπορεί να τη σπάσει ο Πάοκ την έδρα. Δηλαδή, μπορεί. Αρχίζει γενομένη αύριο, αν κερδίσει, πάει στο 1-1, πάλι. Όλα είναι ανοιχτά το Σάββατο. Ναι. Και πρόσεξε, ο αγώνας είναι το Σάββατο. Φαντάζομαι θα είναι 5 ή 7 η ώρα, βέβαια. Τους δύο αγώνες τους δείχνει το Nova, το μπάσκετ, το ΤΕ δείχνει τον τελικό. Ναι. Μην έχουμε καμία. Δηλαδή, δεν συμφέρει και το μπασκετικό κόσμο να συμπέσουν έστω και για λίγο τα δύο παιχνίδια. Γιατί αν. Εκτός αν ξεκινήσει 7 η ώρα το παιχνίδι. Ο λαός γενικά. Άρης ΠΑΟΚ. Θα δει τηλεόραση. Θα δει τηλεόραση. Θα πάνε 8.000, λέει, πώς το λένε, τους πιο δυνατούς. Στο Βόλο. Ναι. Θα πάνε οι Μαμελούκοι, θα πάνε η Θύρα 1 που είναι πρώην Μαμελούκοι. Θα πάνε οι άλλοι Μαμελούκοι της ΑΕΚ, δηλαδή θα είναι Μαμελούκοι εκεί. Είναι δύσκολο το. Εσύ βλέπεις να επικρατεί. Θα πέσει ξύλο σίγουρα. Αθλητικός πολιτισμός στο Βόλο. Όχι, θα πέσει ξύλο. Ναι. Ο Βόλος είναι μια πόλη η οποία είναι μικρή. Θα γίνει φασαρία. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να έχει πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη, επιτήρηση μεγάλη, προσοχή, συντονισμός. Εγώ δεν σου μιλάω για την ώρα του αγώνα. Εγώ σου μιλάω. Για την παρουσία του φλάβου. Μεσημέρι του Σαββάτου, πρωί του Σαββάτου, θα έρχονται οι άλλοι από κάτω, θα κατεβαίνουν οι άλλοι από πάνω. Και είναι ακριβώς και στα όρια. Ακριβώς. Θεσσαλονίκης, Αθήνας. Ακριβώς. Λίγο με μεγαλύτερη απόσταση από Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι. Θέλει ισχυρή αστυνομική δύναμη, θέλει security. Ξέρεις, όταν. Θέλει... όταν, ναι, όταν πρωτά... Γιατί είναι τεταμένες και οι σχέσεις. Ναι. Δηλαδή, οι παοξίδες τώρα πάνε με έπαρση. Ναι. Οι άλλοι έχουν. Τη φιλοδοξία του, τον αέρα του Αθηναίου. Ναι. Δηλαδή τον αέρα του Περσινού Κυπελούχου, τον αέρα μιας ομάδος η οποία εδώ και 3 μήνες με το Χιμένεθ είναι σταθερή. Οι άλλοι από εδώ έχουν μια έτσι, ευεξία, μια έπαρση όσον αφορά τον μεγαλομέτωχό τους που είναι πάρα πολύ δυνατός τελευταία. Δηλαδή πριν 3 μήνες, άμα έκανε ένα γκάλο, πώς λέμε αυτά με τους πολιτικούς, ρε παιδί μου. Ναι. Ο Σαββίδης θα ήταν με άριστα το 10 στο 5. Ναι. Σήμερα, να πούμε, με άριστα το 10 είναι στο 9,5. Ναι. Όσον αφορά, ας πούμε, τη δημοτικότητα που λένε αυτά που κάνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέγεται τα λοιπά. Η δημοτικότητά του είναι πάρα πολύ αυξημένη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί πραγματικά βλέπουν οι παοξίδες ότι πάει πραγματικά και όχι μουφαδόρικα να πάρει τα ηνία. Να πληρώσει τους λιγούριδες για να αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Να πληρώσει τους λιγούριδες για να αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Μην πάει γνωρίζοντας τώρα σε δημοσιογράφους, αντιπάλους κτλ. Ναι. Για άλλο το λέω, για ενώσεις κτλ. Δεν το λέω για. Εντάξει. Πήραν χαμπάρι ότι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι βγαίνει μια σοβαρότητα και υπάρχει μια έπαρση, ξέρω εγώ, από τον ΠΑΟΞΙ και μια αισιοδοξία από τον ΑΕΞΙ. Ναι. Θα μου επιτρέψει να διορθώσω. Ο ΠΑΟΚ είχαν 61-54 στην κανονική διάρκεια, όχι 66-59, δική μου η λαθεμένη αναφορά. Βόλεϊ δωματίου, λέει, παίζει ο ψηλός, λέω για λαμάς. Ναι, είναι κολόποδο. Ρίχνει. Ρίχνει. Παλιωτόμαρι. Άγια σημάδα. Παλιωτόμαρι. Ωραίο είναι ο Κωστής, ωραίο είναι. Και υποστηρίζει λάθος ομάδα. Εντάξει. Ό,τι θέλει να πει. Πρέπει να σώσει την καριέρα του Ψαγίου. Ο καθένας. Με ροδοπέταλα είναι η καριέρα του. Αρκεί να πει ότι δεν είμαι Άρης. Παιδιά, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Είμαι, ξέρω εγώ. Είναι, πρέπει να το πει. Θεωρείς ότι κάποιος δεν μπορεί να. Δηλαδή να σταδιοδρομεί σαν δημοσιογράφος και να μην είναι κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Όχι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος σήμερα είναι Ηρακλειδέας ή Αριανός, στην πόλη θα ψοφήσει την πείνα. Πρέπει να κάνει και άλλη δουλειά. Μάλιστα. Ναι. Γιατί η δημοσιογραφία είναι οπαδική. Ναι. Οπότε, όποιος στη ιδέα, ας πούμε, είναι κανένας φελός και νομίζει ότι είναι δημοσιογράφος, κάηκε. Πρέπει να είναι οπαδός. Σκληρός, να ταυτίζεται υπέρ της ομάδας κτλ. Τώρα θα πεις εγώ πώς επιβίωσα. Εγώ επιβίωσα με ειδική περίπτωση. Εγώ είμαι ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι. Αν είσαι ειλικρινής ή αν κρατάς και κάποια προσχήματα όσο γίνεται, μπορεί να είσαι. Και... Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που. Δεν μπορείς να. Ότι θέλω να είμαι ελεύθερος. Ναι, εντάξει, okay. Πνίγομαι, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Πνίγομαι. Δεν μπορώ να ταυτιστώ με μια κατάσταση. Καμιά φορά και με τις εταιρείες που πρέπει να ταυτιστείς,
πρέπει να έχεις μια αντίδραση. Εντάξει, να... δεν γίνεται. Δεν μπορείς να είσαι και μπάτε σκύλα, λέστε. Ναι. Πρέπει να έχεις κάποια όρια, κάποια πλαίσια που λειτουργείς. Ναι, έτσι, δεν είναι. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου. Δεν νιώθω αυτή την ανάγκη να ταυτοποιηθώ. Δεν νιώθεις την ανάγκη, αλλά ως ένα βαθμό και λόγω γεωγραφικής θέσης και λόγω πόλης και λόγω συγκεκριμένων ομάδων που υπηρετούμε σαν όμιλο, σαν εφημερίδα, σαν οποιοδήποτε. Δεν νιώθω ότι υπήρχε οποιο... μια ομάδα. Λέω γεωγραφικά. Εντάξει, ναι. Είναι Άρης, πάω και Ηρακλής είναι εδώ πέρα. Πάω και Ηρακλής, Άρης. Η εφημερίδα. Η εφημερίδα. Το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Εντάξει, πρέπει να τηρούμε κάποια όρια, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να υποστηρίξω. Δεν μπορώ να υποστηρίξω. Δεν είναι να υποστηρίξει. Είναι να πει το καλό, θα πω. Και να υπερασπιστεί. Δεν σου λέω ότι πρέπει να ωρεοποιεί το άσχημο ή να ασχημείνει το. Να βρίζω τώρα. Τι να κάνω, να βρίζω του Παναθηναϊκού που κλαίνε. Του κοροϊδεύω. Αλλά κοροϊδεύω και του Παοξίδε που κλαίνε. Γιατί και τι να κάνω τώρα. Κατάλαβες, κλαίνε οι Αθηναίοι τώρα και τι να κάνω. Χαίστηκα που κλαίνε. Ναι. Αλλά εγώ τα κλαίγαν και οι δικοί μας, αλλά κάντε ομάδα. Και από τις ομάδες που είπαν κάντε ομάδα, δεν έκανε μόνο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή λέω, τι λέει, κλαίει ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει, κάνε ομάδα. Ναι. Γίνε δυνατός, έγινε δυνατός. Ναι. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να πω, αχ, καλά, έγινε χαλήφη. Καλά, εξηγήθηκε και έγινε χαλήφη. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και αυτή είναι η νοοτροπία η δική μου. Ναι. Επέμενε με έναν τρόπο σωστό μέχρι να κάνει το στόχο σου πραγματικότητα σε μια τέτοια. Δεν ξέρω, ίσως έτσι καλουχήθηκα, α πούμε. Δηλαδή. Κάποια στιγμή σε ένα δικαστήριο είχα πάει εγώ και είχα κάνει μια παράβαση. Να. Και την ίδια παράβαση την είχε κάνει ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος εκείνα τα χρόνια. Και λέω, έγαμο το, λέω, τώρα εμένα με βάλε. Και μου λέει ο πατέρας μου, γίνεσαι και αυτόν. Ναι. Τι γίνεσαι και αυτόν. Τι εννοείς τώρα με αυτό που τι εννοείς, ναι. του λέω, που γίνεσαι και αυτόν. Τι κλαις, αμέσως, μαλάκα μου, λέει, τι κλαις. Ναι. Ποιος είσαι. Ναι, ναι. Είσαι αυτός που είσαι. Ναι. Δηλαδή, είσαι το ίδιο μέγεθος. Είσαι το ίδιο μέγεθος με αυτόν. Όχι. Ναι. Μα του λέω η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ρε βλάκα, ναι, μου λέει η δικαιοσύνη, θα πάει ο ισχυρός. Ίσως σε άλλη χώρα. Ναι. Να σε οποιαδήποτε χώρα. Ναι. Δεν, εδώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή τι να κάνω. Να γίνεις, λέει, απαραίτητος. Σωστό. Αυτό πότε έγινε. 15 χρόνια. Ναι. Όχι, 25 χρόνια. Άρα είχα κάνει μια παράβαση σοβαρή, να πούμε και τα λοιπά. 23 με κοπανίσανε, πούμε. Μετά ξαπάω 30, λέει, τρώω ένα πρόστιμο, να πούμε, σε ένα βρωμοκάναλο μικρό που δούλευα, ναι, τηλεοπτικό. Ναι. Βρωμοκάναλο. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Ντροπή. Ναι. Ένα μικρό κανάλι. Ναι. Μικρό κανάλι. Τρώω ένα δεκάρικο πρόστιμο. Ναι. Βγαίνει ένας μεγάλος δημοσιογράφος της εποχής εκεί, άρχισε, έβριζε, έκανε κτλ. Δεν τον βάζουν πρόστιμο. Λέω, έλεγα μου το, γιατί αυτό το πράγμα να γίνεται. Αδικία, να πούμε κτλ. Εις βάρος μου και τι είναι ίσα πράγματα αυτά κτλ. Ενώ έφταιγες. Έφταιγα. Ναι. Ο άλλος, λέω, γιατί. Ξανά κάνω μια meeting με τον πατέρα μου, λέει. Ο άλλος είναι, λέει, ο άλλος. Λέω, τι είναι ο άλλος. Γίνε, λέει, σαν τον άλλον, μπορείς. Ρε τον μπούστρο, κοίταξε να δεις τώρα. Γίνε, λέει, σαν τον άλλον, μπορείς. Άδικο το άρα, όχι, δεν είχε καθόλου άδικο, ήταν πολύ σοφός άνθρωπος. Πολύ σοφός άνθρωπος. Κατάλαβες. Αυτό ισχύει παντού. Αυτό ισχύει πρέπει παντού. Πρέπει να μετράμε τα αναστήματά μας. Τώρα, ναι. Μπορεί εσύ να λες ότι είμαι κι εγώ κάποιος. Αλλά. Νομίζεις ότι. Η ουσία σε αυτό. Μην ζητάς δικαιοσύνη. Ναι. Μάλλον, μην απαιτείς δικαιοσύνη και να το χοντρίνω κιόλας. Εδώ ίδιος ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Ναι. Γεννιέται ένα παιδί στα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Ναι. Με γαλάζια μάτια, ναι. Όμορφο, ναι. Υγιέστατο, ναι. Έτσι. Ιδανικές συνθήκες, όμορφο, ναι. Με γονείς, με ασφάλεια, ναι, με χρήματα, ναι, ναι, ναι. με. Όλα έτοιμα. Και γεννιέται και στην Τζουπλούκα, να πούμε, σε μια φτωχή γειτονιά, ένα παιδί άρρωστο, ναι. Με μόνιμο πρόβλημα, ναι. Με σύνδρομο Down, με ναι, χίλια, ναι. Λες, δεν είναι αδικία. Ναι, είναι αδικία. Πεις, ναι. Λοιπόν, μπορείς να το πεις, θα αλλά... τα βάλουμε τώρα με τον Θεό, δηλαδή επειδή αδίκησε και τα λοιπά. Αυτά τον άλλο τον κάνει σαν και σε ένα 95, ναι. Με ωραία μάτια, γεροδεμένο, σφριγγυλό, ρωμαλαίο κτλ. Κάνει και εμένα με ένα 75, κονδύτερο, φαλακρότερο νόμο κτλ. Ναι, δεν είναι αδικία. Ναι, να σου πω κάτι, ναι, όμως. Θέλω να σου πω. Μπορείς να το θέσεις και αλλιώς. Ναι. Μπορεί κάποιος να είναι εμφανισιακά πιο, ναι, 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 πιο δυνατός και άλλος να είναι θεωρητικά πάλι παιδεύτης, ναι, που είναι μια χαζομάρα κι αυτό. Ναι. Αλλά εσύ να που βγάζεις πολύ περισσότερα λεφτά από μένα, μπορεί να έχεις μεγαλύτερο ανάστημα σαν επαγγελματία, σαν αναγνωρισιμότητα κτλ. Κτλ, κτλ. Αυτό που λες τώρα. Μου το είπε, άκουρε Γιάννη, μου το είπε ο Νίκος ο Χριστίδης, ο οποίος είναι σοφός άνθρωπος. Σοφός άνθρωπος. Ο, ναι, τερματοφύλακας της ΑΕΚ και του Άρη. Ναι. Κάναμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Έχω καιρό εδώ τον Νίκο και έχουμε ζέστη καθεί. Έχει ζέστη, γιατί είναι χαλασμένο αυτό. Όχι, πέρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το air condition, εντάξει. Γενικά έχει ζέστη, ναι. Ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία σήμερα. Είχε ο πατέρας μου ένα συμπαίκτη στον Άρη, ένα, ναι, παιδαρά, ναι, ο οποίος είχε τεράστια σωματικά προσόντα. Ναι. Τεράστια σωματικά προσόντα. Ο Σοφοκλής ο Σεμερτζής. Τεράστια.
πέδαρος. Ψηλός, δυνατός, στα άλματα αυτά κτλ. Δεν είχε την τεράστια πνευματική υπεροχή. Ναι. Πατέρα μου ήταν χαμηλότερος αυτό κτλ. Ήταν πιο πνευματικός, ναι, λένε οι παλιοί. Και έλεγε ο πατέρας μου. Ρε γαμό το λέει. Να είχα τα προσόντα του σε μένα. Ναι, ναι, θα ήμουν, ναι, νούμερο ένα. Και τι λέει ο Χριστίδης. Ναι. Ναι, λέει. Πνευματικά λέει όμως, εσύ ήσουν πιο επάνω. Διάβαζε τις φάσεις καλύτερα. Επέλθε η ισορροπία. Επήλθε η ισορροπία, ναι. Επήλθε η ισορροπία. Ένιωσε καλά με τον εαυτό του. Ναι, επήλθε η ισορροπία. Κατάλαβες. Έλεγε ο Φυρός. Να ήμουν 5 πόντους πιο ψηλός, ένα 83-84. Και είχε δίκιο. Κατάλαβες τι, ναι, γίνεται. Ναι, απλά ο καθένας. Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά, ναι, του και με αυτά και γίνεται. Οπότε, τώρα που κλαίνε οι γάβροι και οι βάζελοι και μπορεί αύριο να κλαίνει και οι αεξίδες κτλ. Εμένα με εξητάρει αυτό. Ναι. Αλλά εγώ όμως είμαι ένας άνθρωπος το οποίο με εξήταρε και όταν και οι Αθηναίοι μας κάνανε αυτά που μας κάνανε, ναι, και εμείς καζαντζιδίζαμε. Και εγώ από αυτό το βήμα και από όποιο βήμα είχα και έχω και θα έχω, είμαι ενάντια στον καζαντζίδι. Μάλιστα. Είμαι ενάντια στην κουλτούρα της μιζέριας. Δεν θες, είμαι ενάντια στον μαρθαβουρτσισμό. Γενικά δεν είναι. Δεν κουστάρω, ναι. Δεν είναι για πολύ μιζέρια. Η κλάψα και αυτό και γκρίνια και η κλάψα. Δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή. Δεν είναι υποφερτή και από ανθρώπους του κοντινού, ναι, 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 περιβάλλον, ναι, ναι, κουράζει. Κουράζει, ναι. Χωρίς να έχεις κάποια πρόθεση. Και αυτό μπορεί να είναι είτε η οικογένειά σου, είτε. Ω, εγώ καμιά φορά στο σπίτι γκρινιάζω, σου, είτε τα παιδιά σου, είτε. Ναι, γυναίκα μου δεν σαν τέχω, λέει, την γκρινιά. Και λέω, κάτσε, εγώ λέω, ναι, να μην είμαστε καζαντζίδες. Κι όμως. Ναι. Κι όμως, εσύ μπορεί. Είναι αυτό που ήθελα να σου πω. Είδες, και το διορθώνεις. Ήθελα να σου πω ότι τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας δεν πρέπει να την δημιουργούμε μόνο από αυτά που αντιλαμβάνομαστε εμείς, αλλά από αυτά που λένε και οι άλλοι. Για μας. Δεν είναι μόνο ότι εγώ πιστεύω κάτι για τον εαυτό μου. Άμα δεν μου το επιβεβαιώνει ο άλλος, όσο και να φωνάζω, όσο και να λέω κτλ., κάποια στιγμή κάτσε. Και ο άλλος δεν έχει πάντοτε κίνητρο να διαφωνήσει ή να σε χαρακτηρίσει. Οπότε είμαστε ενάντια στον Καζαντζίδη, είμαστε υπέρ του ισχυρού. Και θέλουμε να είμαστε εκεί στη θέση. Προχώρα όπως μπορείς, με όποιο τρόπο. Ο καπιταλισμός είναι εδώ, δυνατός, ωραίος, με κομμουνιστική κυβέρνηση. Ο πάμε διάλειμμα. Φωνάζει, έχει δίκιο, έχει μισή. Welcome to my musical. Everybody looking for something like a miracle. That'll reset you through the fall. I mean, make you feel like a newborn. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος. Παρασκευή 5 Μαΐου, νέο, διαχειρός αρέτου στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Σύγχρονος, μοντέρνος χώρος με ολόφρεσκα πιάτα και ζουμερές γεύσεις. Απολαύστε χυμούς και μπύρες στο δροσερό μας μπαλκονάκι και ανακαλύψτε τον φιλόξενό μας παιδότοπο. Εγκαίνια Παρασκευή 5 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Με πολλές εκπλήξεις και για εκείνη την ημέρα, με κάθε σάντουιτς, ακόμα ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-6955-55. Διαχειρός αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Φουσού, πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. .955 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έχει τίποτα να διαβάσει εκεί, σε έχουν στείλει τίποτα. Όχι, όχι, δεν μου έχουν στείλει τίποτα. Στο Instagram σου, αυτά εδώ. Όχι, 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 όχι. Ναι. Ήθελα να πω επίσης ότι σήμερα έπαιζε και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Κέρδισε. Κέρδισε και προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε ότι η τελική φάση γίνεται στην Κωνσταντινούπολη 19-21. Και συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η ΤΣΣΚΑ, η Φενέρ και η Ρεάλ. Τα ζευγάρια είναι ΤΣΣΚΑ, Ολυμπιακός και. Real Fener είναι νομίζω από τα πιο απρόβλεπτα φάνα. Με πήρε ένας φίλος μου Ολυμπιακός. Της τελευταίας τριετίας, ναι. Λέει, ήταν πολύ χαρούμενος που κέρδισε στο μπάσκετ. Ναι. Να σε ανησυχεί, του λέω, ότι χαίρεσε για τον μπάσκετ. Γιατί του λέω ότι
αυτό το μπάσκετ ήταν, να πούμε, το όπιο του λαού του Αριανού, κάποια στιγμή του ΠΑΟΞΗ. Γενικότερα ήταν η σοκολάτα. Γιατί να σε δυνατόν ανησυχεί. Γενικά ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ναι, έχει βγάζει μια καλή αίσθηση σε όλο το μπασκετικό. Το είπε σαν παρηγόρια, ρε. Ναι, σαν παρηγόρια, ναι, εντάξει. Το είπε σαν παρηγόρια, δηλαδή. Ναι. Καταλαβες. Να σου όπως πω... ο Βάζελος, ναι, στο μπάσκετ είχε αυτό το. Πώς το λένε, παιδί μου. Το χάπι, ας πούμε. Ναι, αυτό με τον Μπράντοβιτς. Ναι, ο Παναθηναϊκός όμως αποκλείστηκε με 0-3 και κάτω τα χέρια και γύρισε με πούλμαν. Δεν λέω για τώρα. Λέω πώς είχε ο Παναθηναϊκός το μπάσκετ σαν ένα τεράστιο άθλημα το οποίο του έκλεινε τις πληγές, ναι, τις οπαδικές, γιατί έτρωγε τη φάπα, ναι, από την παράγκα του κόκκαλη. Εσύ φαντάζεται μπορεί να γίνει αν μία στις 100, γιατί τόσες είναι οι πιθανότητες, μπορεί στο, όχι πολύ άμεσο, αλλά στο απότερο μέλλον να ζήσει η Θεσσαλονίκη κάποιες τέτοιες μπασκετικές στιγμές. Τέτοιο επίπεδο όπως ζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Όπως ήταν το 88, από το 87 μέχρι το 93. Να συμμετέχει, δηλαδή να μπορεί ο, καταρχήν μέχρι να φτάσουμε σε σημείο να έχει δικαίωμα ή ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ να είναι στην Ευρωλίγκα και. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση χρονικά. Αλλά λες ότι το πιο προσιτό είναι ο Σαββίδης να πάρει, ναι, με τον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα Ελλάδος. Να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Στο ποδόσφαιρο, λες. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Να μπει στο πλοκάμι το πολιτικό. Ναι. Κοίταξε, εγώ έχω πάρει και κάποια κοινωνικά στοιχεία, ναι, στο κομμάτι του Σαββίδη. Δηλαδή τι. Επειδή βγαίνω σε πολλά μέσα και μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο και, ναι, να κάνω και κάτι. Δηλαδή, έχεις δηλαδή μια μικρή αντίληψη, έχω του. Έχω μια εικόνα της απαξίωσης του πολιτικού παιχνιδιού στην Ελλάδα, ναι, από το λαμόγιο τον Έλληνα ψηφοφόρο, ο οποίος, ναι, πλέον δεν έχει συμφέροντα, ναι, και βάζει κριτήριο στην ψήφο του το οπαδικό του κομμάτι. Είναι νέα μόδα αυτό. Δεν είναι νέα μόδα. Είναι δυνατόν το οπαδικό να συνδέεται με το πολιτικό? Βέβαια. Για ρώτα τώρα 10 παοξίδες που θα βγούνε, ναι, τι θα ψηφίσεις. Ναι. Ξέρω φίλους μου νεοδημοκράτες, ναι, χρυσαυγίτες, ναι, κουκουέδες, όχι γιατί είναι φανατικοί οι κουκουέδες, ναι, είναι μουζαχεντίν, ας πούμε, σε αυτό που πιστεύουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, λέει, εγώ λέει αυτό που λέει, ψήφισα Πασόκ, διορίστηκα, λέει, έκανα παιδιά, τα παιδιά μου είναι άνεργα, δεν μπορεί το Πασόκ να μου τα ξαναδιορίσει. Εγώ αυτό που λέει, ήμουν νεοδημοκράτης, μπήκα στο Δήμο και σου περάς το παιδί μου, δεν μπορώ να το μονιμοποιήσω στο Δήμο και είμαι παοξής. Ναι. Και επειδή δεν μπορώ να δω τίποτα καλό στη ζωή μου όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, εφόσον ο Σαββίδης είναι με τον Τσίπρα, θα ταχτώ κι εγώ υπέρ του Τσίπρα. Εντάξει. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία εγκυμονεί κινδύνους. Εγώ τη γουστάρω, βέβαια. Ναι. Να εγκυμονεί κάτι κινδύνους, εγώ το γουστάρω. Ναι. Μ' αρέσει ο κίνδυνος. Ναι. Είναι όμως μια καταγραφή ενός γεγονότος το οποίο απαξιώνει. Απαξιώνει πάρα πολύ. Την πολιτική. Ναι, και αφού και με την προηγούμενη όμως πατέντα ψηφίζω ό,τι θέλω ή ό,τι με συμφέρει, πάλι οδηγηθήκαμε πουθενά. Όχι. Όχι. Άρα κάθε τι είναι πριν να δοκιμαστεί. Δηλαδή εμείς θα ψηφίζουμε μπούτια, η στήθια ή η λαρίνκια. Ναι. Οι ομάδες. Οι ομάδες. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι από τα στοιχεία της εποχής. Αλλά είναι και αυτό μια εξέλιξη. Λογικό. Όταν είναι. Δεν έχεις κάτι να σε συμφέρει σε προσωπικό επίπεδο, να διοριστείς, να κάνεις. Ναι, ναι. Γενικό καλό δεν υπάρχει. Το γενικό καλό είναι το παραμύθι. Ψηφίζω για το γενικό καλό. Αυτό είναι μεγάλη βλακεία. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το ψηφίζω για το γενικό καλό. Ψηφίζω για τον κόλο μου. Εντάξει, για λογικό, την οικογένειά μου, για το παιδί μου κτλ. Για το προσωπικό μου συμφέρον. Εντάξει. Όταν πάει να υπάρχει προσωπικό συμφέρον, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα πλέον και δεν υπάρχουν διορισμοί και δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν τέλος πάντων πριν 30, 25, 30, 40 χρόνια, με βγαίνει ο Παοξής και μου λέει: εγώ ήμουνα δεξιός, αλλά ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου τόσοι άλλος λέει, ό,τι και να ψηφίσω, απαξιότητα. Η αλήθεια είναι, Πάτρο Ρικοστή, αν δεν κοιτάς και λίγο το δικό σου το συμφέρον ή της οικογένειάς σου ή του ευρύτερου περιβάλλοντος, είναι και λίγο περίεργο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, λίγο, δουλεύω σε τρία μέσα. Σε τρία-τέσσερα μέσα. Πραγματικότητας. Πρόσεξε τώρα στις εκλογές τι γίνεται. Φτάνουν οι εκλογές, τους ρωτάω εγώ, τι μας συμφέρει εδώ, σαν εταιρεία. Μας συμφέρει ο Τσίπρας. Αν μας συμφέρει ο Τσίπρας, να σμπρώξουμε Τσίπρα. Μας συμφέρει, ας πούμε, στο άλλο κανάλι που δουλεύω, εσύ με ποιον τα έχεις καλά, ας πούμε. Εγώ τα έχω καλά, ξέρω εγώ, θέλω να βγει αυτός ο δήμαρχος γιατί θα πάρω προμήθεια, θα κάνω κτλ. Εάν πάρει αυτός προμήθεια, θα πληρωθώ κι εγώ. Να το βολέψουμε, ναι, να τον σπρώξουμε λίγο κι αυτόν. Μια λογική που επικρατεί. Και δεν... Το λαμόγιο είμαι εγώ, βέβαια. Εγώ είμαι λαμόγιο, το λέω. Και σκέφτομαι σαν λαμόγιο πλέον.
Είμαι καπιταλιστής. Εσείς που το παίζετε πατριώτες, ψαχτείτε να δείτε τι είστε. Εγώ, ναι, εσύ τι κοιτάς, δηλαδή, το καλό της πατρίδας σου, όχι το καλό του παιδιού σου, ας πούμε. Αν το παιδί σου είναι ενάντια με την πατρίδα, θα πεις εγώ είμαι ευπατρίδης. Νομίζω ότι δεν θα το κάνεις. Καλό όρεξη, Γιάννη. Ναι. Ναι. Ο Γιάννης λέει, όχι, εγώ λέει, θα το πάω με την πατρίδα μου. Ωραία. Έτσι λέει τώρα, αλλά όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, θα δούμε. Εντάξει, θα κοιτάξει, ναι. Ναι, εντάξει, κάνει εσύ ό,τι θες, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ κοιτάξω τον κόλο μου, ρε Γιάννη, εσύ κοίτα τον κόλο του αλλού. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Εσύ κοίτα το αλλού το πίσω. Καθένας... Εγώ κοιτάξω το δικό μου. Ο καθένας επιλέγει. Εγώ τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Εντάξει, ο Γιάννης ειλικρινής. Άμα με πει, ναι, ο Γιάννης ειλικρινής. Ο καθένας. Ναι. Ο... Και ο Γιάννης ειλικρινής ναι, ναι. είναι. Ναι. Ο καθένας επιλέγει ναι. τη στάση ναι. του και την πορεία που θα ακολουθήσει. Και καλά κάνει. Ναι, λέει ρε παιδί μου, ένας χρυσαυγίτης. Εγώ είμαι έξω η ξένη. Και παντρεύεται Σκοπιανή. Ναι. Με κεράτα. Πώς παντρεύεσαι Σκοπιανή και μου ναι. λες εμένα έξω η ξένη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ είμαι λεκουμουνιστής ο άλλος. Μάλιστα. Πόσο έχω 50 διαμερίσματα. Ναι. Δώστε τα 30 στους φτωχούς. Ναι, να ισορροπηθεί η κατάσταση. Κατάλαβα. Βάλε τέλος πάντων, μην τα δίνει τα διαμερίσματα. Πάρε έναν, ξέρω εγώ, κάντος, Πακιστανό, Πλίντον, Κάντον, Ράντον. Δώσε μια. Δώσε του φαΐ, στέγη και τα λοιπά. Αφού είσαι κομμουνιστής, δεν κερατά. Εσύ τι είσαι, χριστιανός. Μάλιστα. Ναι. Αγαπάω τον Χριστό, έτσι που είσαι ο Χριστός, μάλιστα. Όχι, ο Χριστός τι ήταν, μπατήρης. Ναι. Τρεις χιτώνες είχε, τους ναι. κομμουνιστές έδινε τους δύο. Μάλιστα. Εσύ τι έχεις, έχω, ξέρω εγώ, πέντε εξοχικά ναι, ναι. και ένα μάτσο για το εγώ. Πάρε ένα φουκαράκι ή δώσ' του ναι, κάτι. Ναι, ναι, να ναι. Κατάλαβα, να υπάρχει ναι, μια πρακτική ναι, απόδειξη. Μα δείξε κάτι, όχι να στερηθείς ναι, ναι, εσύ, ναι. ας πούμε. Κοίτα, αλλά ξέρεις, να μην υποφέρει ο άλλος. Ξέρεις, ναι. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν διαλαλείς, ναι, διακηρύσεις συνέχεια ναι. αυτά που πιστεύεις ναι. και δεν κάνεις τίποτα στην πράξη, προσπαθείς να τα επιβάλλεις. Αν είσαι λίγο χαμηλών τόνων και πρεσβεύεις κάποια πιστεύω, δεν είναι κακό. Τώρα οι παοξίδες, ας πούμε. Ξαφνικά. Είδανε ότι έχουν λίγο τυρί στο πουλί τους και νομίζουν ότι θα ανοίξουν τυροκομείο. Γιατί? Γιατί βρίζανε ναι. το Μαρινάκι και τον Κόκαλη. Ναι. Και τους έλεγα εγώ, γιατί τον βρίζετε το Μαρινάκι και τον Κόκαλη? Γιατί δεν μπορείτε να είστε Μαρινάκης και Κόκαλης. Ζηλεύετε αυτό που δεν έχετε. Ναι. Μπράβο. Είναι και αυτή μια οπτική γωνία, φυσικά. Βρίζει ο άλλος, άλλε βγήκε συνταξιούχο στο κάθαρμα, λέει 45 χρονών. Πόσο χρονών είσαι, 60, δουλεύει ακόμα. Ναι. Του ζηλεύει τον άλλο. Ναι, ναι. Σου λένε κερατά, εσύ βγήκε στα 45. Γιατί να μην, εγώ και γιατί εγώ. Να μην έβγαινα κι εγώ. Ναι, ναι. Δεν τον νοιάζει το καλό τη χώρα, τον νοιάζει γιατί αυτό δουλεύει στα 60. Ναι. Ναι, το κατάλαβε πώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έτσι είναι δηλαδή. Κατάλαβα και τα βλέπω και εγώ καθημερινά και σε πολλού τομεί. Δεν χρειάζεται. Οπότε το παραμύθι. Ιδιαίτερη ανάλυση. Το παραμύθι δεν χρειάζεται τώρα πολλού δράχου να πούμε. Να κάνουμε ναι. μια ευχάριστη παρένθεση. Να κάνουμε μια ευχάριστη. Τώρα μια πολύ ωραία συνέβρεση σε μαγαζί φίλου Ηρακλειδέα στο Χορτιάτι. Επάνω. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Με τον μπάσκετ όλο μαζί. Κλείσανε ναι. σήμερα την χρονιά. Ποιο πλήρωσε. Και νομίζω ότι ήταν προσφορά Ηρακλειδέα φιλάθλου. Πήγε στο μαγαζί το, όσο ξέρω, δεν αν θες ρωτά να βρω το παραγγελίο. Ναι, ναι, εντάξει, για να ξέρω ποιος πλήρωσε, ναι. Και ήταν πάλι ξανά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο μαζί. Ναι. Δηλαδή, μια πολύ ωραία έτσι σύσφυξη σχέσεων και μια ενωμένη παρέα. Μια οικογένεια όταν είναι ναι, κατατρεγμένη. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως μαζεύονται, ξέρω εγώ. Δεν βλέπεις. Δεν μιλάνε τρία χρόνια, πεθαίνει κάποιος, πάει στην κηδεία. Ναι, κάπως έτσι και ο Ηρακλής. Δεν είναι και τόσο απλό να διατηρείς πάντοτε μια καλή σχέση, γιατί μπορεί να πεις και μια χαζομάρα, να πεις και να χάσεις λίγο το. Το πιο πιθανό είναι να κρατήσεις μια κακή σχέση. Ναι. ναι. Και τώρα που είπαμε και για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής το Σάββατο έχασε από το Φάρο. Αν ναι. κέρδιζε, θα ανέβαινε απευθείας. Ναι. Παίζει το Σάββατο με τον Αμίντα. Εδώ. Εδώ. Θα κερδίσει, φαντάζομαι, εύκολα-δύσκολα. Και τι θα γίνει. Αν κερδίσει ο Πανιώνιος, πάει δεύτερος ο Ηρακλής. Παίζει Πανιώνιος Δούκας. Ναι. Αν κερδίσει ο Πανιώνιος, πάει δεύτερος. Ναι. Αν κερδίσει ο Δούκας μέσα στον Πανιώνιο, επειδή είσαι ο βαθμόν ο Ηρακλής. Το πιο πιθανό ποιο είναι. Το πιο πιθανό είναι να κερδίσει ο Πανιώνιος. Οπότε θα βγει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής να κερδίσει τον Αμίντα. Και τι γίνεται μετά. Πάει δεύτερος και μετά πάει στα play-off με απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Εκεί θέλει υπομονή γιατί θα πρέπει να. Α, μπορεί να το χάσει. Όλα είναι πιθανά. Ποιο σκληριέτερο ποιο έχει. Την πιο σκληριέτερα την έχει ο Ηρακλής, είναι αήρητος. Είναι αήρητος. 15. Άρα έχει ένα 15. Λόγο. Ναι, ναι, ναι. Να ψιλοχαρεί δηλαδή. Και με τόσο ναι. κόσμο, ναι, να πιστεύω τα καφέρει. Και είναι λίγο κουρασμένη η ομάδα του Βαγγέλη Αλεξανδρία, αυτό είδα, αλλά έχει και κακή διαιτησία. Γιατί είναι κουρασμένη, έχει λίγους παίκτες. Έχει μικρό rotation. Έχει μικρό rotation και αρκετούς μεγάλους παίκτες ηλικία. Εντάξει, φτάσαν και 30 αγωνιστικές. Ρεάλ Ατλέτικο είδες. Είδα. Καθαρή. Είδες. Καθαρή επικράτηση της Ρεάλ. Ο πασιατικός Ηρακλής του μπλοκαρισμένου Αφημίλε που έχασε την απευθείας άνοδο από αδιάφορη ομάδα. Γκρινιάζει ο κτηνίατρος ο Ηρακλειδέας. Γκρινιάζει. Δεν συμφωνεί αυτό που λέει. Δεν συμφωνεί ο φίλος μας εδώ. Ο Στέλιος. Ο του το έχω πει και ιδιαιτέρως. Και στέλνει και ένα άλλο μήνυμα για το Ρεάλ, το οποίο περίμενε πάρα πολλά από την ομάδα του Σιμεώνε, ο γιατρός, ναι. και έφαγε τα μούτρα του. Το γεγονός πως η Ρεάλ του Ζιντάν κάνει δεύτερη σερή χρονιά σε υψηλό βιολογικό επίπεδο λέει πολλά.
Θέλω να γνωρίσω τους γυμναστές και το επιστημονικό επιτελείο, υστερόγραφο. Τα γερόντια του Αλεξανδρή τι έκαναν το Σάββατο. Τα γερόντια του Αλεξανδρή. Έτσι τα αποκαλεί. Ναι, τα γερόντια, γερόντια του Αλεξανδρή. Υποτίθεται όμως είναι και η Ηρακλειδέας ο Κτηνίατος. Δεν θα έπρεπε να ξέρει τι ναι. έκαναν τα γερόντια του Ηρακλή. Τα γερόντια του Ηρακλή είναι, είναι πρώτα αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτα μετά από 29 αγωνιστικές. Πρώτα. Είναι αίτητα. Τα γερόντια του Ηρακλή. Τα γερόντια του Ηρακλή. Πολύ θα ήθελε ο Κτηνίατος να ήταν όλες οι ομάδες τα γερόντια του Ηρακλή. Τέλος πάντων, τώρα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πρώτοι, χάσανε από το Φάρο, είχαν και κακή διαιτησία, κάναν και κακό δεύτερο ημίχρονο, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφθεί και εγώ πιστεύω. Κύριε Καρυπίδη, όσοι και αύριο σώσετε την παρτίδα, κάνε ένσταση στους 14 ποδοσφαιριστές τους αναγραφόμενους στο φύλλο αγώνος του Πανσεραϊκού κτλ. Δεν το ξέρω τώρα. Και να κάνει. Δεν το. Και λίγα του είπε στο μουστάκια την Κυριακή. Δεν καταλαβαίνω τι λέω 603. Καράβλα Τετάρτη ξεσχίζουμε ρούλι. Πέμπτη ξηκώνουμε το τρίτο σερί πρωτάθλημα στο βολέι. Ξεσχίζοντα το κάρο και το Σάββατο φέρουμε το κύπελο. Λέει ο 860. Ναι, βάλε και ότι θα κερδίσει και την έσταση και θα κάνει και τα πάντα. Είδε, βλέπει πουθενά αναφορά για μπάσκετ. Τζόρνταν, πώ έχει η μπλούζα του Κίζα στην μπουτίκ. Λέω 717. Στον Τζόρνταν το έστειλε το μήνυμα. Ραμπ λέει σαν το χειμώνα δεν έχει. Κολοεποχή λέει ξεκινάει. Η θάλασσα είναι λέει ταλαιπωρία. Άμα βάλει και εκείνη λέει την αμμουδιά λέει στα πόδια ακόμα χειρότερα. Έχει ναι. δίκιο ο φίλο. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, βλέπει, μιλάμε τόση ώρα για μπάσκετ και δεν στείλανε ούτε ένα μήνυμα πάντω. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν πουλάει τόσο πολύ αυτή την εποχή νομίζω και δεν βοηθούν και οι ομάδες. Δεν βοηθούν και οι ομάδες. Δεν είναι τώρα θέαμα αυτό που είδαμε το Σάββατο. Εντάξει. Ναι. Τα κατά ψέματα. Ναι. Αλλά δεν πάει. Τι πουλάει τώρα? Τι πουλάει? Ίντριγκα. Ίντριγκα, εντάξει. Πουλάει η Νέα Δημοκρατία. Πουλάει. Πώς το λένε τον κεφάλα τον δημοσιογράφο που βγήκε εδώ στο. Που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο Αλέξης Τριανταβυλίδης, ζαβουνοκέφαλος. Ναι, πρόσεχε. Σήμερα όμως. Ναι. Είναι πολλά ωραία πράγματα. Σήμερα ναι. μπήκαν στον κόλπο και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΟ και Ολυμπιακός. Δεν γουστάρεις. Ναι, υπάρχει. Μ' αρέσει θέμα, εμένα υπάρχει αυτό. Θέμα, υπάρχει θέμα, φυσικά. Ναι, το ότι είναι η πρώτη φορά βιολογικά που ζω εδώ σε αυτόν τον κόσμο ναι. που βλέπω να διαμαρτύρονται για ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για τον πρόεδρό τη ότι έχει μπει στο κόλπο. Ναι. Είναι πρώτη φορά, είναι πρωτόγνωρο. Άρα νιώθουν να χάνουν τα κεκτημένα. Ας τα χάσουν. Ας τα χάσουν, εντάξει. Να υπέρθει μια ισορροπία οικονομική. Εντάξει. Ας τα χάσουν. Να μην τα χάσουν. Ναι, δεν εντάξει. πρέπει μια φορά στα χίλια χρόνια να γίνει κάτι και εδώ. Φυσικά, φυσικά. Αυτό μας έφαγε και η πόλη έχει μείνει στα ζήτητα. Ξέρεις τι είναι να ακούς Καζαντζίδη στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι είναι να κλαίνε εναντίον του Μετρόπολης Ολυμπιακή. Ξέρεις τι είναι να κλαίνε οι Παναθηναϊκοί εναντίον του Κίζα που είναι Θεσσαλονικιός από τη Δράμα. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ο Αλαφούζος στο Sky, να μην βγάζει τον Κόλκα. Ωραία τον Κόλκα, το λυπάμαι εκεί στο Sky. Αυτό είναι δημοσιογραφική μασονία, ρε φίλε. Δηλαδή είναι κερατάδες. Αυτό είναι ο παδός. Ναι. Τι είναι ο παδός. Βγάζω τον Καράπαπα να το ρωτήσω μερικά πράγματα εδώ για το ραδιόφωνο κτλ. Ναι, ναι. Τα οπαδοίδη. Ναι. Προσπαθώντας να κερδίσουν, υποτίθεται ότι να αυτός γιατί έβγαλε κτλ. Γιατί ρε, κάνω αυτό που εσείς ως δημοσιογράφοι δεν το κάνετε. Δημοσιογραφώ. Ναι. Καθήκια. Δημοσιογραφώ. Ναι. Δεν είμαι οπαδός, σας το λέω καιρό. Σας το λέω καιρό. Ναι. Τι σου έλεγα προηγουμένως, για ποιο πράγμα. Μου έλεγες ότι πρέπει να γίνει κάτι και στη Θεσσαλονίκη όπως γίνει και στην Αθήνα, να συμβεί μια φορά στα χίλια χρόνια αυτό. Ναι. Δημοσιογραφία. Ξέρεις τι είναι δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία σημαίνει μια μάχη. Βγαίνει λοιπόν ο Σκάι και επειδή ο Κόλκας είναι ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει, δεν βγήκε ο Κόλκας να μιλήσει, ναι. να αντιπαρατεθεί, να υπάρχει μια αντίθετη αυτή. Εσείς ρίξατε τον Πατακό, τον Μακαρέζο, ρε οπαδοειδή γενικότερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ρίξατε τη Χούντα για να είστε αυτοί που είστε ρε, οπαδοειδή καθήκια. Μάλιστα. Δεν μιλάω μόνο για τους κάτω. Λέω για τα καθήκια που λένε γιατί έβαλε τον Καράπαπα. Γιατί έτσι γούσταρα, ρε. Θα πρέπει να ακουστεί. Γιατί βγήκε ο Γκαρσία στην Αθήνα σε Ολυμπιακό ραδιόφωνο να ακουστεί. Άρα θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει. Τζάμπα τα πάτε τα παιδιά σας στα ΙΕΚ δημοσιογραφία. Τζάμπα. Να τα πάτε στη θύρα 4, στη θύρα 3, στη θύρα 13 και στη θύρα 7. Να πλακώσουν 5-6 να πούμε, να πάρουν παράσημο και να πάρουν δουλειά. Μας τρελάνετε, ρε. Τι είναι δυνατό, ρε. Ρε Αλαφούζο. Εγώ αν ήμουν καναλάρχης. Και τα συμφέροντά μου. Ναι. Παιδί μου, ποιος είναι πάνω, ο Κόλκας είναι. Μάλιστα. Βγάλτε ρε τον Κόλκα να μας πει ο Κόλκας. Τι λέει ο Κόλκας. Ναι. Τι λέει η αντίθετη άποψη. Θα δημιουργήσω και μεγαλύτερη θεαματικότητα. Σωστό. Να έχεις και τη μία και την άλλη άποψη. Έτσι δεν είναι το σωστό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτοί τώρα ρίξανε τη Χούντα
Σιγά μην ρίξαν αυτή τη χούντα. Η CIA με τους πράκτορες ρίξαν τη χούντα. Σιγά μην ρίξαν τη χούντα αυτοί οι δειλοί. Που δεν μπορούν να ακούσουν το αλλονού τη γνώμη. Εσύ... Λέει ο άλλος, α εδώ είναι Θεσσαλονίκη, λέει, δεν βγαίνει. Θα πει είναι Θεσσαλονίκη. Κλείστε, βάλτε τείχους εδώ πέρα από το λιμάνι, δεν περνάει κανένας Αθηναίος. Δεν περνάει κανένας Σκοπιανός. Όταν τα ρίχνει όμως ο Αθηναίος εδώ έρχεται και παίρνει τους διαιτητές και τους παοξίδες και τους κατεβάζει κάτω και τους γκαγκάτσιδες, καλά είναι. Έτσι είναι. Όταν έρχονται οι Σκοπιανοί και στο κόσμο και στις ταβέρνες και ρίχνουν τα 50 και τα 200, καλά είναι. Τότε ανοίγουν οι πόρτες. Γι' αυτό σου λέω όλα είναι χρήμα. Φυσικά. Όλα είναι χρήμα, φίλε. Τα πάντα είναι χρήμα. Έρχεσαι και κολλάς εδώ και αυτό που σου έλεγε ο πατέρας σου. Γιατί να μην πληρώσεις, δεν είσαι σαν τον άλλον. Τι διαμαρτύρεσαι, ποιος είσαι εσύ. Βλέπεις. Μια τρίχα από τα αυτά του είσαι, λέει. Αυτός έχει δύο πολιτικούς, έχει δύο Εβραίους, έχει δύο παπάδες, τρεις μητροπολίτες, έχει ένα υπουργό, έχει 10 χορηγούς. Εσύ τι έχεις, μπουγάτσα ή πιάτσα. Κάτσε λοιπόν, φάει το πρόστιμο και γίνεσαι και αυτόν πρώτα και μετά βγες και πουλαμούρι. Είσαι ο τύπος. Τι αμάξι οδηγάς, ο το πιάνει και άπαρθ. Και πας και κάνεις ζιγ-ζακ στη λεωφόρο Νίκης Μαγκές. Μάλιστα. Έχεις Πόρσε. Όχι. Είσαι επιχειρηματίας. Όχι. Σε γράφει. Μάλλον τον Πόρσε λέω δεν τον έγραψε. Ναι, ρε βλάκα, ο άλλος έχει Πόρσε, λέει. Φέρε το ίδιο παράδειγμα. Φέρε το ίδιο παράδειγμα. Φέρε το ίδιο παράδειγμα και στην Κόμενα. Ο πιτσιρικάς, ο εμφανίσιμος, ναι, με ένα χαμηλό μπάτζετ και ένα κακό αμάξι. Δεν πρόκειται να έχει πηδήξει ποτέ. Μπορεί να βγει μαζί του. Να. Ποιος θα τον κερδίσει. Ο επιχειρηματίας με το αμάξι το ωραίο, το ακριβό, με έχεις την άνεση τη δέμη. Έχεις δει εσύ σε κανένα Mercedes μέσα άσχημη γυναίκα μέσα. Όχι, φυσικά. Πες ρε χιλιτίδε, είσαι πιο έμπειρος από μένα. Βγαίνει από απέναντι στο αντίθετο ρεύμα. Ναι. 10 Mercedes. Ναι. Πες μου, αν έχει μια άσχημη γυναίκα μέσα. Όχι, φυσικά. Το πολύ να κουβαλάει καμιά μάνα του σε κάνω νοσοκομείο. Λες, μπορεί να είναι η μάνα του, μπορεί να είναι η θεία του η Μαρίτσα, μπορεί να είναι άσχημη γυναίκα σε Mercedes. Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από το παράθυρο μπαίνει. Μία στις 10. Μα το λαμόγιο γυναίκα, καλά κάνει. Μία στις 10. Είναι κοροϊδέ. Η άσχημη θα μπει σε κανένα, ξέρω εγώ, σε Ατύπιζα, θα μπει σε κανένα, ξέρω εγώ, Ford Fiesta και πάλι. Σήμερα η Ρόδα έγινε όπως δεκαετία του 60. Εσύ στο Βόλο γιατί θες να πας? Δεν πάω εγώ στο Βόλο. Ναι. Μου λέγανε γιατί Ραπτόπουλε κατέβηκες, λέει, στην Αθήνα Παναθηναϊκός Άρης, είσαι Αριανός. Ναι. Λέω με ανάγκασε ο Καρατζαφέρης. Ναι. Δεν είχα εγώ καμιά διάθεση. Ναι, να πήγαινα στον Κρόνο, ναι, θα πίναμε δυο ούζα γιατί εκεί την ημέρα θα τα πίνα κι εγώ. Ναι, θα τα περνούσε φίνα. Θα περνούσε φίνα. Ναι. Λέει μια. Παίρνω Καρατζαφέρης τηλέφωνο. Λέει πρέπει να κατέβεις, λέει, κάτω, λέει, θέλω μια δυνατή φωνή, ναι, πάνω στην μπάλα και τα λοιπά, θα ανέβει ο Ραλής, λέει, και πρέπει να κατέβεις. Ναι. Λέω ρε Γιάννη, όχι, λέει, θα κατέβεις. Γιατί το μπορεί, δηλαδή από ποιο αδρώνεις θα πας εκεί, θα πας στην Κατερίνη γιατί ανοίξει το Μετρόπολης Κατερίνης, ναι, 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 και πρέπει να ενδυθείς και λίγο καλά, μην πας εκεί, ναι, με τις φόρμες σαν καρνίβαλος και τα λοιπά, σε εγγένεια πάμε. Εντάξει, έβαλα τον blue jean, εγώ ξέρω εγώ. Έκανα και έβαλα ένα πουκάμισο, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι εγγένεια, ξέρω, θα δει κανένα τράγος εκεί να κάνει κανένα ψαλμό, κανένα αυτό και τα λοιπά. Ναι. Θα είναι κανένα υπουργός εκεί, κανένα βουλευτής, πρέπει να είσαι δίθεν τα τυπικά. Ναι. Άλλος αφεντικό είναι, τι να πεις. Δεν πάω. Εσύ δεν θες να πας, δηλαδή, δεν σου κάνει λίγο ιδρικαδόρκο να δεις δύο μάτς, ένα τελικό μετά από τόσο καιρό. Εντάξει, έχω ρυθμούς έντονους, ναι, και δεν βλέπω κόσμο. Ωραία, δηλαδή εντάξει, μπορεί να δω τον καλύτερο μου φίλο, έχω να τον δω, ας πούμε, τον είδα εχθές, είχα τον δω 20 μέρες. Τον καλύτερο μου φίλο. Εντάξει. Και είναι παοξής τώρα καλύτερος μου φίλος, ναι, ο Νικολάκης. Μου λέει ρε εσύ τον Κρόνο να τον δούμε και τα λοιπά. Ρε εσύ του λέω αυτό και τα λοιπά με ο Γιάννης. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρθεις, λέει, στο Λευκό Πύργο, θα συναντηθούμε, λέει. Κατάλαβες τώρα. Ναι, εγώ να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, τώρα τελείωσε. Πήγα στον τελικό, ναι, του 10, πλακώθηκα με την Κανέλη στα Βρυσίδια. Ναι, όχι, με συλλάβανε, ήθελα να με πιάσουν. Είσαι και λίγο επιρρεπής. Είμαι επιρρεπής, ναι, στον, ναι, καυγά. Ναι, ναι. Θα πήγα σε καμιά κουβέντα, θα απαντήσω, πιαστούμε. Δεν είμαι εγώ για. Είμαι καλαμπαλίκια. Εγώ να σου το πω λίγο διαφορετικά. Τώρα, παραδείγματος χάρη, πέρασε ο Ολυμπιακός, ήταν η τέταρτη ομάδα που θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να είναι μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε μια τέτοια διοργάνωση όπως όταν ήμασταν μικροί, ο Άρης σε τρία Final Four, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα και να εκπροσωπήσει. Για την εμπειρία, για το γαμό. Για την εμπειρία, ναι, για το. Ναι. Για να το ζήσει, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Εντάξει, γεροί να είμαστε, μπορεί να τύχει αύριο μεθαύριο. Ο γιατρός γύρισε από το Βέλγιο, ο Μπανιώτης. Γύρισε. Ακούγεσαι καθαρά και στην Κοπενχάγη. Και ξέρεις η Κοπενχάγη. Πήγε τριήμερο, τετραήμερο. Ο γιατρός έχει πήξει στη δουλειά, ναι, με τον βελονισμό. Φουλ, ναι, έχει πήξει. Και λέει τρεις-τέσσερις μέρες, ρε παιδί μου, να δώσω ένα βράδυ στον εαυτό μου. Ωραία ήταν, είχα πάει και εγώ με τον Άρη. Ποιον Άρη? Πες τη χρονιά. Μπάσκετ. Ναι, πήγαμε. Στην Κοπενχάγη πήγε.
Εμείς ναι. πήγαμε στο Άρχος. Ωραία, άλλο επίπεδο. Έδινες τα λεφτά, έδινες, έλεγες είμαι Έλληνας και λες εμείς έχουμε κρίση. Και μου γυρνούσε και σου έλεγε, μου γύρισε και μου είπε εμένα η ρεσεψιονίστ, λέει πρόβλημά σου. Εμείς εδώ λέει περνάμε μια χαρά, δεν καταλαβαίνουμε. Η Δανέζα, ε. Η Δανέζα, ναι. Καλή η Δανέζα. Η συγκεκριμένη όχι, αλλά γενικά. Μάμα, γενικά πες μου, ναι. Είχανε, ναι, ωραίες γυναίκες, δεν μπορώ να πω. Ναι. Εσύ έχεις μια τάση έτσι. Στις ξένες. Στις ξένες. Α, δεν ξέρω. Τα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Πάντως, με έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε υποψία κρίσης. Δηλαδή, όλα πήγαν ρολόι. Κράτος, ε. Κράτος είναι κράτη. Δεν υπήρχε. Κακό πράγμα να υπάρχει τέτοιο κράτος. Να μην υπάρχει ένα μπάχαλο, να μην υπάρχει μια βρωμιά, να μην υπάρχει αλητία, να μην υπάρχει ξύλο, να μην υπάρχει αναρχία, να μην υπάρχει. Καλά, εγώ. Καλά, τώρα δηλαδή. Μια μέρα δηλαδή, εγώ αν πάω στη Δανία 10 μέρες. Θα πήξεις. Θα πήξω, θα αυτοκτονήσω. Θέλω να γυρίσω πίσω, να πλακωθώ στη γειτονιά με τον κομμουνιστή που με επιτέθηκε προχθές. Να πάω στο. Όμως... Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θα ξεχάσω. Θέλω να πάω στην ουρά, στην τράπεζα να μου φάει όλα στη σειρά του. Μπορεί να δεν τρέπεσε λίγο να πιαστώ. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν μπορώ. Πήγα στη Γερμανία και σταμάτησε τα ένα μάξι δίπλα για να περάσω. Ναι. Όχι, ρε φίλε, παίρνω. Ω, νο, λέω, παίρνω εσύ. Είσαι, αυτή, αν δεν περάσει, δεν είναι. Μπορεί να το δασβήσει και τη μηχανή, δεν έχει. Όχι, λέει, θα περάσει. Δεν μπορώ τέτοια ευγένεια. Δεν γίνεται. Μου είχε κάνει πάντως φοβερή εντύπωση, είχαμε φτάσει τότε αργά. Ήμουν άλλος άνθρωπος. Η προηγούμενη είχε μια πολύ ωραία Ιρλανδέζικη pub, φίλε. Ιρλανδέζικη pub. Πολύ ωραία. Ιρλανδέζικο καφέ. Δεν κάθισα να πιω, ναι, γιατί ήταν αργά πια. Πού, εκεί στη Δανία. Στη Δανία. Έλα. Γωνιακή, με ξύλο, ωραία. Τίποτα είχε, για πες μου. Δηλαδή. Δεν μπήκα. Εντάξει, α, δεν μπήκες. Καλά, δεν μπήκες. Μπήκα γιατί μια μισή ώρα είχα φτάσει και ήμασταν τις 7 ώρες στο πόδι. Α, είσαι κουρασμένο. Ναι, πήρα κάτι να φάω και γιατί το πρωί φεύγω. Τι έφαγες εκεί. Τίποτα, McDonald's έφαγα. Δεν είναι. Α, σαβούρα, δηλαδή έφαγες. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Δεν είχε και πολλά ανοιχτά, μια μισή ώρα το βράδυ. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, φοβερή αίσθηση στο εξωτερικό. Εντάξει. Δηλαδή... Τι λέει, ρε φίλε. Εντάξει, για μένα, ρε παιδί μου. Σε αεροπλάνο μπαίνεις εύκολα, Ναι, δεν έχω θέμα. Δεν έχεις τίποτα. Δεν φοβάσαι τίποτα. Όχι, όχι. Είσαι και ψηλός, χωράς τη θέση, να πούμε. Είμαστε λίγο. Έχεις ένα πρόβλημα λίγο. Είμαστε λίγο ωριακά. Δηλαδή... Πόσο μπορεί να είναι τα τρία, εσύ. 94. Είσαι δύσκολο. Για τους παίχτες, να δεις, που είναι 2 μέτρα και 5 και. Φαργή, κόκαλα, γομάρια κτλ. Αν δεν έχουν μπροστά. Αν μπροστά έχουν άλλον. Προβλήματα. Έχουν πρόβλημα. Δεν μπορείς να. Και τώρα σε 2 ώρες, 3 ώρες. Πτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι ίσως επιλέγουν θέσεις οι οποίες είναι λίγο πιο ειδικές για τέτοιες περιπτώσεις. Κομμουνιστής. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οπωσδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή στο Rapto.gr μπορείς. Μπράβο, κομμουνιστή. Καλός άνθρωπος. Καλός. Βέβαια. Μάστε. Εντάξει, για να το λες. Αυτός κάποια στιγμή θα πάρει βουλευτής, θα γίνει, δεξιός και αυτός στα 40. Εδώ τι βλέπεις. Νόβα 1, ΟΤΕ και Νόβα. Είδες πόσο έχει γίνει αναγκαία μια ωραία γυναικεία τηλεοπτική παρουσία δίπλα στον κεντρικό παρουσιαστή. Αυτό τώρα είναι αηδία. Γιατί είναι αηδία. Γιατί αυτή είναι ανίδια από μπάλα. Ναι. Είναι ξανθιά, είναι λευκή και την έχουν εκεί, ας πούμε. Ναι, βλέπεις όμως ότι η αντίστοιχη εκπομπή της Ευρωλίγκας, της Euroleague, και η αντίστοιχη εκπομπή του Champions League είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή, πρότυπο παρουσίασης. Δύο πολύ καλοί παρουσιαστές. Και δύο γλάστρες. Και δύο κοπέλες. Γλάστρες. 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 Γλάστρες είναι, Παρθενάκη. Εντάξει, γιατί όμως έχουν επιλέξει να είναι. Θα σου πω γιατί είναι. Γιατί κάπου διάβαζα τώρα στο διαδίκτυο ότι μια τραγουδίστρια, δεν ξέρω, Ελληνίδα θα ήταν μάλλον, βγήκε, λέει, γυμνώστηκε να τραγουδήσει. Ποια γυμνώστηκε, και οι δύο κοπέλες είναι πολύ εκπροσδημένες. Άλλο λέω. Ότι θέλει το μάτι του τηλεθεατή να δει κάτι όμορφο. Και αν βάλω εγώ τη μούρη μου με το κόκκινο, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, φυσικά δεν είστε, δεν πουλάτε. Δεν πουλάει η μούρη. Δεν πουλάτε, ναι, φυσικά. Κατάλαβες, βάζουν εκεί μια γλάστρα. Πιθανό να την έχει γκόμενα κανένα εκεί πέρα ή στάμενο κτλ. Γιατί άμα δεν την έχει γκόμενα, γιατί αν την βάλει. Και άμα δεν είναι. Έχει άλλε 5. Σίγουρα είναι. 5.000 γλάστρε. Θα πάει αυτό που θα ξαπλώσει. Όμως... Α, έρε τώρα, τα είδαμε στο TV Μακεδονία. Να, είδες στο TV Μακεδονία. Να σου πω κάτι. Εκτός από... Η Χατηγιάννα τη Βάσου, την ξέρει. Συνάδελφο. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Είναι στο Star. Γέρασε. Ξέρω, ναι, την ξέρω. 40 χρόνων. Καλή δημοσιογράφο. Όταν είχε πουλήσει ο Καραβασίλης, να πούμε, την εταιρεία στον Κυριακού. Ξέρει, ο Κυριακού ήταν μπίχτη. Δεν άφηνε θηλυκή μέλισσα. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, και καλά ξηγιότανε. Δεν κατηγορείται γι' αυτό. Απλά το αναφέρουμε σαν γεγονός. Μην πει κανένα κατηγορείται και κάτι. Καλά ξηγιότανε. Ναι. Προστάτη δεν πεθαίνει. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Λέει, μαζευόμαστε εκεί, λέμε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν κτλ. Εγώ πήρα χαμπάρι ότι θα μείνουν οι παοξίδες και οι γκόμενες. Ναι. Ναι. Γιατί. Ναι. Εντάξει, το μυρίστηκες. Επειδή είχα ένα κουσούρι εγώ. Δεν ήθελα να με διώχνουν από τη δουλειά, έφευγα μόνος μου. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, έχω κάνει 35-40 δουλειές και έξω από το χώρο κτλ. Μόλις καταλάβαινε ότι πήγαινε να γίνει, ας πούμε, σκηνικό,
Είχα ένα κουσούρι, ρε παιδί μου. Προτιμούσα να απολυθώ. Σωστό, εντάξει. Να, δεν το ήθελα κάνουν, να διώξω. Το κάνουν δεν λίγη, να λίγοι άνθρωποι αυτό, αλλά είναι δύσκολο. Άλλος μου έλεγε, όχι, κάνε καμιά μανούρα να σε διώξει, να σε αποζημιώσει. Ναι. Όχι, λέω, δεν γουστάρω. Ναι, ναι, ναι. Δεν γουστάρω. Δεν είχα και ανάγκη να πάρω αποζημίωση. Ωραία, εντάξει. Εκείνη τα χρόνια είχες τότε. Και μια οικονομική είχαμε όλοι είχαμε μια αυτή. Είχα και αυτή την νοοτροπία. Εντάξει, οκ. Και μπαίνω σε ένα δωματιάκι που ήμασταν 4-5 άτομα και ήταν η Γιάννα Ιβάσου και τα λοιπά και λέει, ρε Ραπτόπουλε, λέει, τι λες, λέει, να γίνει. Τη κοιτάζω μια, τότε αυτή ήταν καμιά 23 χρονών, ωραία κοπελίτσα, εγώ ήμουν καμιά 30 πόσο και τα λοιπά. Καλά, είσαι μικρός. Ρε εσύ Γιάννα, λέω να σε πω κάτι. Ο Κυριακούλο παίρνει το κανάλι. Ναι. Αυτός, λέω, μπίχτης είναι. Ναι. Ναι. Μόλις σε δήλω εσένα. Βάλε, λέω, και κανένα μίνι φορεματάκι, θα σε κρατήσει, λέει, λέω, σίγουρα. Λέει, ρε, εσύ, λέει, λες, 100% λέω. Λέει, εσύ, εγώ τώρα θα πάω να δηλώσω παρέτηση. Λέω, γιατί, λέω, γιατί εμένα δεν μπορεί να με επιδείξει. Έτσι τα ίσια. Τι να την κάνω τώρα. Δεν κρατάω. Δεν κρατάω. Τα προσχήματα. Γελούσε η Γιάννα. Και μου λέει μετά από χρόνια, όταν την είδα τυχαία κάποια στιγμή. Μου λέει, ρε Ραπτόπουλε, λέει. Πώς θα ξέρεις. Είσαι, λέει, δαιμονισμένος, τρελός, λέει, κτλ. Αλλά έχεις δίκιο, λέει. Δεν έχεις τρόπο, λέει, να τα πεις. Ναι, μπράβο, ναι. Είσαι λίγο άνθρωπος. Την ουσία την έπιασες. Την ουσία, λέει, την έπιασες. Είσαι, λέει, χοντράνθρωπος, λέει. Η γυναίκα, άμα το πεις έτσι, πολύ φόρα παρτίδα. Τι έτοιμο. Μη φοβάσαι, βάλε να μείνει. Θα σε δει να γουρλώσει τα μάτια ο γέρος. Και ζάχαρο και τι έχει, κατάλαβες. Θες μου, δεν τελείωσε. Τα πράγματα καλύτερα και με άσχημο τρόπο να τα πεις την αλήθεια. Παρά... τώρα ναι, ξέρεις τώρα. Εμείς μάθαμε στην Τούμπα τρόπους τώρα. Ναι, ναι. Μάθαμε τώρα στην Τούμπα τρόπους. Με center back πατέρα δεκαετία του 60 μάθαμε τρόπους τώρα. Έχουμε διάλειμμα. Δεν ξέρω τι έχουμε. Πάντως νομίζω ότι αναλύσαμε τα πράγματα με ευχάριστο τρόπο. Ναι, με ένα ωραίο τρόπο. Την επικαιρότητα, όχι μόνο την πασχετική και άλλα θέματα τα οποία. Θα μείνει τώρα στις γραμμές. Στις γραμμές δεν θα μείνω. Εμείνε τώρα. Πού θα πας. Σπίτι θα πάω. Σπίτι εντάξει. Από τώρα μία η ώρα. Πείτε μία η ώρα είναι, εντάξει, μέχρι να πάω δύο θα πάει. Πού, γιατί τι, θα κάνεις σε κανένα κολόμπαρο, θα καθίσεις όχι, να... Όχι, πουθενά θα πάω. Όχι. Βαρύσε βλέπω. Δεν βγαίνουμε πολύ. Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει. Εντάξει, τόσο κανένα καλό σχήμα τουλάχιστον να μάθουμε εμείς που δεν πηγαίνουμε. Ναι. Ούτε και εμείς πολύ πηγαίνουμε. Έχει σχήματα. Τι σχήματα έχει για πέσει. Έχει το Σφακιανάκι, έχει και το Μαζονάκι. Ο Μαζονάκι δεν μ' αρέσει. Ο Σφακιανάκι. Έχει και άλλα μικρότερη. Είχα ακούσει για το Σφακιανάκι ότι ήταν για λίγες μέρες εδώ. Είναι εσείς. Ναι, είναι για λίγα Σαββατοκύριακα. Ναι, είναι για λίγα Σαββατοκύριακα. Μόνο Σαββατοκύριακα. Έχει Μάκη Δημάκη. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό ήταν στη Θεσσαλονίκη χρόνια. Πε λίγο κανένα τραγουδιστή άλλων. Πώς τους λένε αυτούς, πες δύο-τρεις νέους έτσι ωραίους. Τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, τον. Ποιο να σου πω. Ήρθε ένας τραγουδιστής ρε, σήμερα στο Χατζινάκο, πώς το λέγανε, ρε παπά. Ένας νεαρός, ρε Παπαδόπουλος. Όχι, μωρέ. Ξέχασα τώρα. Πού τραγουδάει. Δεν ξέρω, να, εγώ δεν τον ήξερα. Τέλος πάντων, είναι λέει, πολύ. Είδε, πήγα το σκυλί, εγώ πολύ και εγώ. Είναι επώνυμοι, ναι, αλλά δεν έχουν την ίδια. Ερωτεύτηκε, λέει, το σκυλί το δικό σου, λέει και τα λοιπά. Είπε πόσο το πουλάς. Λέω, δεν το δίνω το σκυλί. Δεν το δίνω. Όσα λεφτάκια με δεν το δίνω. Το συμπαθόντο σκύλι αυτός. Όχι, ρε, πήγε ο άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, στο ναι. Καζινάκο. Ναι. Και εγώ είχα πάει. Καζινάκο στην Χαρλάου. Ναι, 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 ναι. Και είχα εγώ τη μήνυ να πούμε εκεί, ναι. Γιατί ήθελα να κάνει ένα εμβόλιο για τη λησμανίωση, τι στο διάλογο ήταν. Πάμε. Ναι. Θα πάμε. Και μπήκε αυτός ο τραγουδιστής, να πούμε, που είχε τραγουδάει. Ξεχνάω το όνομά του. Εντάξει, θα το θυμηθείς. Ξεχνάω το όνομά του και μου λέει τη μήνυ, λέει, δεν δίνω λόγο. Καλή συνέχεια. Κάτσε, ρε, θα φύγω. Άντε πάνε, φύγει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θέλω να με πάρω τηλέφωνο Παναθηναϊκοί, πιο πολύ, ΑΕΚτζίδες και Ολυμπιακοί, φυσικά οι Παοξίδες, να πούν τα δικά τους,
να μου πούν πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή όπου τα μέσα τα αθηναϊκά βρίζουν τον Ιβάν Σαββίδη, νιώθουν απειλή από την Θεσσαλονίκη, νιώθουν απειλή δίχως απειλή μάλλον με τον Σαββίδη να τους απειλεί, τον ΠΑΟΚ να τους απειλεί και να νιώθουν για πρώτη φορά ότι χάνουν τα πρωτεία. Πώς νιώθετε? Θέλω Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς και Αεξίδες. Πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Έλα ρε φίλε, πάρε μπροστά, οι ελεύθερες είναι γραμμές. Καλημέρα. Θέλω πολλούς Παναθηναϊκούς και Αεξίδες, όμως, γιατί το κλάμα αυτό. Το ενιαίο κλάμα. Έλα φίλε, σ' ακούω. Δεν θα μιλήσω για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκε σήμερα. Ο Σαββίδης έκανε κάποιες δηλώσεις. Το ξέρω, ρε φίλε. Το είδες. Το ξέρω. Λοιπόν, ναι. Δεν άκουσα από την αρχή. Δεν ξέρω αν το σχολίασες καθόλου αυτό. Να σχολιάσω το πολιτικό κομμάτι. Ναι, όχι ακριβώς αυτά που είπε, ρε παιδί μου, και για, για την κυβέρνηση, για τον Τσίπρα. Ρε φίλε, ο κύριος Σαββίδης τα επιχειρηματικά του συμφέροντα ταυτίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Άρα στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, ήθελα να πω λίγο. Ναι, και φωνάζουν τα άλλα κόμματα γιατί λέει ο Σαββίδης κατευθύνει και τα λοιπά. Γιατί έτσι γουστάρει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι. Να μαλώσω το Σαββίδη. Γιατί το κάνει. Εγώ θα σου πω και τ' άλλο. Ντράπηκα πάρα πολύ σήμερα γιατί είπε ότι βασικά παρομοίασε το Τσίπρα με τον Πούτιν. Δηλαδή γελάει ο κόσμος με αυτό το πράγμα, με αυτό το μέτρο σύγκρισης, έτσι. Ο ένας μας έχει τέταρτο μνημόνιο, ΦΠΑ, ενεργεία. Ναι, αλλά δεν βλέπω να διαμαρτύρεστε. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζει τι μπορεί να κάνω εγώ, ας πούμε. Το πολύ μπορεί να πας μέχρι την τουαλέτα, ρε φίλε. Τι να κάνεις. Και, εσύ και εγώ και δεν στο παίζω τώρα. Και εγώ το ίδιο. Τι μπορεί να κάνω. Τι να κάνεις, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι μεμονωμένα. Ναι. Εγώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι ντρέπομαι γιατί. Επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαμορφώνει και άποψη και κυρίως σε κάτι πρόβατα που θα τον χειροκροτάνε με αυτή την παρομοίωση, δηλαδή απορώ, ας πούμε, τι κοινό βρίσκει στον Πούτιν και στον Τσίπρα. Είναι η ιεροσιλία πραγματικά αυτή η σύγκριση, Κωστή. Δεν ξέρω αν... Δεν νομίζω ότι πρέπει να παρεξηγηθούμε εμείς. Αν κάποιος πρέπει να παρεξηγηθεί, πρέπει να είναι ο κύριος Πούτιν. Σαν πολίτης Έλληνας, δηλαδή, εγώ που είμαι άνεργος, ας πούμε, και βλέπω την ανάπτυξη της χώρας μου μηδενική, εγώ τι θες να κάνω, δηλαδή, με αυτό, να χαίρομαι, ας πούμε, με αυτό. Αν να είσαι παοξής, ρε φίλε, να ψηφίσεις τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, τα πολιτικά μου, ας πούμε, τα οπαδικά μου. Συγγνώμη, ρε φίλε, γιατί εσύ οπαδικά δεν ψήφισες τόσα χρόνια ο παοξής. Ο κύριος Σαββίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο παοξής κατευθύνεται. Σου λέει τόσα χρόνια αυτοί βγάζαν τον Βενιζέλο. Βγάζαν τον Τζοκατζόπουλο. Βγάζαν τον Ακριτίδη. Βγάζανε, ξέρω εγώ. Δεν βγάζατε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Τι είπε ο κύριος Σαββίδης στον ΠΑΟΞΗ? Ότι τόσα χρόνια ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ηλεκτροσόκ. Τόσα χρόνια ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ηλεκτροσόκ. Τι άλλαξε δηλαδή? Για να καταλάβω δηλαδή, έκανε τίποτα κακό ο κύριος Σαββίδης? Έκανε κάτι το πρωτόγνωρο ο κύριος Σαββίδης αυτή τη στιγμή? Να σου πω κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φανεί... Σε Μαμελούκους απευθύνεται ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Σε Μαμελούκους απευθυνότανε ο κύριος Καλαφάτης. Σε Μαμελούκους απευθυνότανε ο κύριος Κοντομινάς. Σε Μαμελούκους απευθύνονταν ο κύριος Κόκαλης. Σε Μαμελούκους απευθυνότανε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί τι έκανε κάτι ο Σαββίδης το οποίο δεν έγινε τα τελευταία 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ένα με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ? Τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού τον βολεύει, γιατί να μην το κάνει? Γιατί να τον κατηγορήσουμε? Εσένα σε πείραξε ότι σύγκρινε τον Πούτιν με τον Τσίπρα. Αυτό εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Τι να κάνουμε, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, ενώ που ήταν στην αρχή, ας πούμε, έβαλε τον Ζαγοράκη ευρωβουλευτή με την Νέα Δημοκρατία και τώρα τάσσεται. Δεν του βγήκε τώρα ο Ζαγοράκης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ζαγοράκης κονομάει τώρα, δεν μιλάει, κάθεσε εκεί, καλά κάνει. Τι να κάνει ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι, αλλά Κωστή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι για πολλά χρόνια στην κυβέρνηση. Μετά θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Άκουσε με. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, όποιος επιχειρηματίας έχει πιο πολλά λεφτά, θα τα φτιάξει η Νέα Δημοκρατία με αυτόν. Μπράβο, θα κάνει την κολοτούμπα εκείνος, έτσι. Γιατί να μην την κάνει, άμα τη συμφέρει να την κάνει, εσένα τη σε νοιάζει. Μάλιστα.
Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Τι θα κάνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και τι θα κάνει ο κύριος Σαββίδης διαφορετικό από αυτά που γινόταν τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή, πρωτόγνωρο είναι αυτό. Όχι τίποτα. Ναι, λοιπόν, γιατί εμένα να με φαίνεται παράξενο. Όταν εγώ όμως λέει ο Σαββίδης αυτό το πράγμα που διαμορφώνει άποψη, θα πάνε τίποτα πρόβατα παοξίδες. Και τι θες να κάνουν οι παοξίδες δηλαδή που είναι πρόβατα. Να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ επειδή τι. Άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή πάρει το κύπελο έστω τώρα φέτος. Θα κινεί εκλογές, φυσικά θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Τι θέλουν να ψηφίσουν, ρε Κωστή, ο άλλος θέλει να κάνει τις δουλειές του. Ο Αλέξης να το χαϊδεύει ο Αλέξης και χειροκροτάει. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Και ο λαός είναι για να χειροκροτάει από κάτω, ρε φίλε. Για τον ΠΑΟΚ γίνεται αυτό τώρα, δηλαδή. Και για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ωφελήθηκε από τον Τσίπρα αντί να πληρώσει 40-50 εκατομμύρια πόσα ήταν με τις προσευχές, πλήρωσε 11. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και στο φινάλε, να σου το πω εγώ πολύ κοινικά. Ο Σαββίδης δεν έφερνε εδώ τα αεροπλάνα για να ψηφίσουν αυτό τον αγνώμονα, τον Σαμαρά, τον αχάριστο. Και τον πούλησε ο Σαμαράς. Γιατί είναι πουλητάριο ο Σαμαράς. Εδώ πούλησε την παράταξή του. Το Σαββίδη δεν πουλούσε. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του Σαββίδη και κονόμαγα με τον Τσίπρα, του έσβησε 38 εκατομμύρια. Άδικα του τα βάλανε, καλώς του τα σβήσανε. Ναι, αλλά κοίταξε και ο Βαγγέλας όμως τα έχει καλά με τον Μητσοτάκη. Ο Βαγγέλας λοιπόν να κοιτάξει να κάνει τις δικές του λοβιτούρες. Και όποιος είναι πιο δυνατός, εδώ είμαστε να τον χειροκροτήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο πάρει την εξουσία. Μάλιστα. Το κατάλαβες? Να σε καλά. Εγώ κατάλαβα γιατί εγώ πρέπει να νιώσω παράξενα τώρα γιατί έγινε κάτι το τρομερό. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Έλα, Χρήστος Γεωπόνος, τι κάνεις, καλά? Γεια σου, Χριστάρα. Καλά, Γεωπόνε μου. Έλα. Λοιπόν, ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, ναι, και ο παδός της Λαμίας, βεβαίως, ναι, εγώ έχω να πω το εξής. Να πεις ό,τι θες. Δεν με χαλάει καθόλου που ο Σαββίδης θα γίνει ισχυρός και θα έχει τα κόζια από εδώ και πέρα. Θα είσαι και καλύτερη ομάδα και εσύ. Γιατί έτσι θα σφιχτεί και ο Ολυμπιακός. Θα σφίξει ο κόλος στον χοντρός να κάνει καλύτερη ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία 3-4 και εγώ που είμαι φίλος και... του ποδοσφαίρου, να δω ένα ΠΑΟΚ καλό, εξίσου ένα καλό Ολυμπιακό, να πάρει και ο Νίαρχος που έλεγε ο Καρατζαφέρης. Ένα νύαρχο, τι είναι αυτό ο νύαρχο, τι δουλειά κάνει. Θέλει να πάρει λέει, τον Παναθηναϊκό, εφόπλησε, να βάλει και ο Τσιγκουναρά ο Μελισανίδη Καναφράγκο, να δω τέσσερι μεγάλε ομάδε να παίζουν μπαλάρα και να σφάζονται στον αγωνιστικό χώρο με τη διαιτησία, με του δικαστέ, με όποιο τρόπο. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Τι να κάνω δηλαδή. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ, σαν ουδέτερο, γουστάρω να δω ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Τι ακάθομαι να βλέπω τώρα. 30 βαθμούς στον Ολυμπιακό με το Λεμονία πέρι πρωτάθλημα. Αηδία καταντήσαμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Και τον Αθανασιάδη με το κουλούρι center for. Αηδία καταντήσαμε. Ούτε μπορείς να βελτιωθείς έτσι. Όχι. Εάν δεν έχεις αντίπαλο δέος. Όχι. Έτσι είναι τα πράγματα. Όχι. Λοιπόν, όσον αφορά λίγα για το Σάββατο. Το Σάββατο δεν είναι τελικό στην κυπέλλα. Σάββατο 8:30. Εγώ σου προτείνω να πάρουμε τον κτηνίατρο. Να κατεβούμε Λαμία, δούμε το μάτι τη χρονιά με τον Όφη. Να φάμε, να πιούμε. Τα επίσημα θα σε έχω. Στάσου μετά... μισό λεπτό. Έλα. Το Σάββατο είναι η Λαμία. 5 ώρα. Οπότε προλαβαίνεις και μετά το Βόλο. Λαμία Βόλος πόσο είναι? 1 ώρα και 10 λεπτά. Ναι. Ναι. Δεν έρχεστε στο γυρισμό να με πάρετε να γυρίσω πίσω. Ε. Καλά. Πού να στούμε εκεί πέρα μέσα. Θα συνονοηθώ εγώ με τον γιατρό. Θα συνονοηθώ. Για συνεννοήσω. Για συνεννοήσω. Θα έχει 7-8 χιλιάδες κόσμο. Θα είναι sold out. Είναι το μάτι της χρονιάς. Και πιστεύω ότι παίρνοντας αυτό το παιχνίδι και με τον Απόλλωνα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Λεφτά για γλυκά έχετε? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ποτέ τον Μπάμπι τον Τενέ, ποτέ, ποτέ. Ραπτό είμαι 26 χρόνια και μου την πέφτει η 45 άρα φίλη της μάνας μου. Τι να κάνω, πάρ' τις λεφτά και τακτοποιήσέ την. Τι να κάνεις. Πάρ' τις και κανένα ψήρι σέτινα. Λοιπόν, αφού με ρωτάς τι να κάνεις, σου λέω τι να κάνεις. Τι να κάνεις, άμα είσαι ελεύθερο παιδί εσύ. Ρε είστε σοβαροί, είχε Champions League 3-0 η Real, Ronaldo 3 γκολ, αυριανό μάτς και Μοναχό Γιουβέντους, μιλήστε λίγο για μπάλα. Και ποιος θα μας ακούσει ρε φίλε αν μιλήσουμε για μπάλα? Θα μιλήσουμε την Παρασκευή με τον Καρατζαφέρη και τον Αλέφατο. Ποιος θέλει μπάλα εδώ πέρα τώρα? Λοιπόν, τριήμερο χωρίς ίχνος από μπάλα τελικό, λέει ο 860. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Μιλάτε γενικά και μιλάτε για τον κύριο αυτόν που λέτε, Σαββίδη. Εδώ γελάει κάτι που κάνει. Άρχοντας. Για σένα ρε κόρη. Για μένα τι. Γιατί είσαι πικρό, εγώ το χώρο εδώ είσαι.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα πήγε φαντάρος στην πρώτη Σοβιετική Ένωση. Φαντάρος? Σκοτώθηκε εκεί πέρα. Πήγε φαντάρος εκεί πέρα, φίλε μου. Α, δεν ξέρω που πήγε φαντάρος. Μπορεί να ήταν εδώ στο ταχυδρομικό σώμα με τον Πολωμίτη, που να ξέρω. Καθαμάτα, ρε φιλάρακο, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω που πήγε. Τώρα μην κάτω και το κόλλο σε μένα. Από την άλλη, πήγε φαντάρος στην πρώτη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Σκοτώθηκε εκεί πέρα, γεννήθηκε εκεί πέρα. Ωραία. Τι με πειράζει εμένα αυτό. Όχι. Να τελειώσω, δεν τελειώσω. Από την ώρα που γεννήθηκε εκεί πέρα πήγε και πήγε ο φαντάρος. Ήταν πούμε ένας εργάτης, καπνοεργάτης. Που δούλευε εκεί πέρα στο, πόρτα, πούμε, στην πόρτα του καπνομάγαζου. Στην πόρτα του καπνομάγαζου, ναι. Ωραία. Ναι, και με τους εργάτες δεξιά και αριστερά. Στην Ελλάδα τον φέρανε κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και Δικόγλου. Ναι. Ο πατέρας ήταν πρώην υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κορεμένου. Ναι. Υπουργός τότε ήταν εργασίας. Μη μου λέτε με αυτός ο κύριος είναι που με ο Παρταόλα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος που είναι στην Κύπρο, μεταξύ του Κυπριακή πλευρά και ελληνική Κυπριακή πλευρά, ναι. Αυτός εκείνη τα νήματα όλα, τα πάντα. Ωραία. Τα πάντα. Και λέτε ότι αυτός ο κύριος που είναι το Μαγείο Παλάς. Το Μαγείο Παλάς του έχει αυτή η εταιρεία. Που είναι. Α, εκεί. Ωραίο θα γίνει τώρα, λέει. Να τελειώσω και. Ναι, ναι. Από την ώρα λέτε πήρε το λιμάνι. Εδώ για λέει κάτι που κρατάει. Είναι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Mm. Και η Κόσκο. Η Κόσκο είναι του Χόντρου, μπορεί να την πήραν παρέα. Η Κόσκο έχει μεγάλη που με συνεργασία με την Τζαρακόμ. Μην λέτε εμένα ότι αυτός ο κύριος αφού πάει κοντά με το Μητσοτάκη, η οικογένεια Μητσοτάκη, να ξέρετε πολύ καλά, το έφερε το μαύρο σκοτάδι. Αν θυμάστε πολύ καλά, η Λιάκη, λίγο παραπέρα, και ο Γιάννης γνωρίζει, ο Γιάννης, το τελευταίο του, το παλικάρι, το φιλαράκι μου, το γνωρίζει ότι ο Σαμάρας έκανε προστασία το Μητσοτάκη. Το έφερε το μαύρο σκοτάδι. Ναι. Από την ώρα που έκανε ασφαλτικά μέτρα αυτός ο κύριος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Η οικογένεια Μητσοτάκη, ναι. Τελειωμένος η Μπουγάλα. Όσο για το λαό του ΠΑΟ, κρασίες πολύ καλά το λαό του ΠΑΟ, για λάει κάτι πικραμένος. Ποιο λαό δεν φίλε, υπάρχει λαό. Λες, Κάποτε από το 68 ή το 1926 μέχρι το 1902-2000, θα πω ναι, ήταν μια πυρήνα που ήταν μέσα χαρακόμματα. Και που ήταν ο άνθρωπος που ο κόσμος ζητούσε κάτι παραπάνω. Τότε που με το 70 να ξέρεις πολύ καλά την Τερβίση, τότε με την μεγάλη μαδάρα, ναι. Πιάσε ένα παλιό προσφαιριστή του ΠΑΟΚ να πιάσει και πήγαν τι παθαίνανε. Πολλά παθαίνανε, αλλά δεν είμαστε μια οικογένεια. Γιατί μιλάμε για τον συγχωμένο Σεργιανίδη. Μιλάμε για τους ανθρώπους. Καλά, ο Σεργιανίδης δεν είχε και πολλά λεφτά, τώρα σαν τον Ιβάν. Καμάτα, είχε πολλά λεφτά, φίλε μου. Κάτε καλά, Τερβίση. Εσύ το γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία εσύ. Έτσι, γνώρισε που μου αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια οικογένεια. Είχαμε τότε μεγάλη ομάδα, να πούμε. Και τότε ο κόσμος του πάγου ήταν απαιτητικός. Για πέντε τώρα, εσύ, υπάρχει απαιτητικός, ρε φίλε. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια τώρα τον κόσμο του πάγου. Ότι αυτός ο κύριος είναι, να πούμε, ένας άνθρωπος, ο Παρταόλα. Δηλαδή, ο Παρταόλα είναι μια ομάδα. Μα ωραίος είναι ο Παρταόλα. Ο πλειοδόλος, και τι απάνω ρε φίλε. Τα πάρει όλα, κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο ρε. Φίλε, ποιος είναι, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Από την ώρα, τότε όταν έγινε το αματρό πάντρεμα τότε, το αρχιπέλαγος, ποιος ήταν τότε κυβέρνητος. Α, πολύ μακριά πήγες Νίκο. Μακριά, το αρχιπέλαγος έχει χρόνια, τα λέμε. Πολύ μακριά πήγες Νίκο. Επόμενη γραμμή. Το αρχιπέλαγο. Ω, τι θυμήθηκε τώρα. Έλα φίλε. Έλα ρε, που με ακούς. Σ' ακούω φίλε, ναι. Παουκτής είμαι από εδώ, από Τούμπα περνώ. Είσαι από την Τούμπα εδώ γείτονας, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για μπάλα, να πω λίγο, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το πάρει. Γιατί να το πάρει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Είναι 50-50. Εγώ πιστεύω... άμα είναι 50-50 πώς θα το πάρει. Πιστεύω εγώ ότι πιστεύω... Πιστεύεις εσύ. Πιστεύεις ή θέλεις. Θέλω να το πάρει. Θέλεις, ναι. Και θέλω και το πιστεύω. Α, και το πιστεύεις. Θα νικήσουμε δύσκολα όμως. Δηλαδή είναι δύσκολο το παιχνίδι, είναι 50-50 και για τους δύο. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που θα το θελήσει περισσότερο, αυτός θα το πάρει. Θέλω να πω όλοι το θέλουν, ρε φίλε. Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα για το παιχνίδι μέσα.
Εγώ, κοίταξε, βλέπω και θέλω και την άποψή σου, δηλαδή σε ένα σύστημα που θα σε πω. Στο κέντρο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με 3 χάφη με 4, γιατί υπάρχει πιθανότητα και η ΑΕΚ να χτυπήσει από το κέντρο, να μην πάει από τα άκρα. Η ΑΕΚ δεν έχει τόσο καλά άκρα. Άρα θα γεμίσει τον άξονα της. Έτσι νομίζω κι εγώ. Εγώ πιστεύω πιο πολύ από τον άξονα θα κινηθεί. Γι' αυτό χρειάζεται, δηλαδή, για μένα χρειάζεται. Αν και ο Γιώχανσον. Αν και ο Γιώχανσον με τον Σάκοφ δεν έχουν πολλές διαφορές. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται, δηλαδή, με Τσίμιρο, Τρετανίας και Σαχόφ να παίξει κοκάτσε μέσα. Ρε φίλε, με τον Αχιλέα Τριαδρίας θα παίξει η Παονέ. Δηλαδή ο Πάοκ με την Μπαρτσελόνα θα παίξει τώρα για να παίξει τόσο σφιχτά. Δεν ξέρω, είναι καλή η έκρεση Κώστα στα χαφ. Στα χαφ της είναι καλή. Τι να παίξει εδώ πάω, κάτι ποδόσφαιρο, τι να κάνει, ψηλά το πρέσινγκ και να φύγει, τι, πώς. Δώσ' μου το στίγμα σου. Μπορείς να το κάνει. Να παίξει ο Κάνιας, να παίξει ο Κάτσε, να παίξει ο Τζίμιρο και να παίξει και ο Σάκοφ. Ναι, ποιος θα παράγει από αυτούς τώρα. Ποιος θα παράγει. Υπολογικά τα μπακ στην άμυνα. Τα μπακ θα ανέβουν ψηλά τα δύο. Έχεις Λέοβατς ας πούμε και Μάτος, ναι, που θα παίξουν και αυτοί σίγουρα. Μπροστά θα είναι ο Τζάλμα και εγώ προτιμώ Πέλκα παρά Ενρίκε στη μια πλευρά. Ναι. Πέλκα. Πέλκα, Τζάλμα και Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς, ναι. Η άμυνα είναι κανονική. Δηλαδή αυτή είναι 12 όμως, που με είπες. Με το γλυκό. Με το γλυκό. Με έβγαλες 12. Είπαμε θα πάρει τη διαιτησία ο Σαββίδης, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε με 12 παίκτες. Και τον Κάνια, ναι, και τον Κάτσε και τον Τσίμερο και τον Σάκοφ 4. Απλώς και 4 στην άμυνα 8. Και ένας ο τερματοφύλακας 9. Τζάλμα 10, Πέλκας 11, Πρίγιοβιτς 12. 12 με έβγαλες. Αφγάνα ήτανε από την γεωργική σχολή. 12 είναι. Εμείς θέλουμε 10 όμως. Πρέπει να παίξουμε σφιχτό κέντρο ο ΠΑΟΚ για να πάρει το κέντρο. Για να πάρει το ναι, κέντρο, αλλά με έβγαλες 12. Θα παίξουν 4. Θα παίξει ο Πρίγιοβιτς. Και ποιος θα παίξει ο άλλος. Με 4-4-2, αλλά σε στείλε ρόμβο ας το. Ρόμβο. Ναι. Τι ρόμβος είναι αυτός. Δεν ξέρω εγώ. Πολύ δεν ξέρεις. Μπάλα, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις μπάλα. Το κατάλαβα εγώ ότι δεν ξέρεις μπάλα. Αλλά αυτό που με λες τώρα είναι να πάω να παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Manchester United ή με την Chelsea και να κατέβει έτσι, να πούμε, να πάρει το 0-0. Ο Αρχοντίδης στην Αγγλία, κάτι τέτοιο μου λες. Δεν το ξέρεις τον Αρχοντίδη. Αλλά πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το κέντρο, δηλαδή... Βρε, δεν αμφιβάλλω, αλλά εσύ τώρα με κάνεις μια σύνθεση, να πούμε, τουρλουμπούκι. Μέσα ο Κάτσε, μέσα ο Κάνιας, μέσα ο Τσίμιροτ, μέσα ο Σάκοφ. Με ένα 3-5-2 άμα έπαιζε, θα ήταν πιο καλό σύστημα. Ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Τι 3-5-2 δοκιμές θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει ένα στυλ παιχνιδιού, τώρα θα πάει σε ένα μάτς να δρισκάρει. 3-5-2, γιατί να πάει 3-5-2. Δεν ξέρω, εγώ το παιχνίδι το φοβάμαι, επειδή λόγω πιο πολύ δηλαδή φοβάμαι το κέντρο της ΑΕΚ, επειδή η ΑΕΚ αποκτήθηκε να γεμίσει τον άξονα, γι' αυτό μην μας πειράζει. Η ΑΕΚ έχει καλύτερα center back από σένα, έχει καλύτερο εξάρι σίγουρα και καλύτερο center four. Ναι, 4 ναι, ναι. Παίκτες η ΑΕΚ υπερτερή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εσύ υπερτερείς κατά κάποιο τρόπο στα άκρα μπροστά. Στα και άκρα, σκατά υπερτερεί στα άκρα, γιατί ο Τζάλμα Κάμπος για μένα δεν πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει ο Ουάρταχη. Μεγάλη κουβέντα είναι τώρα. Άστο να πάει στο διάλογο. Τρίτη είναι τώρα. Έχουμε χρόνο. Μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Μην έχουμε καμία ιστορία εκατέρωθεν. Να δούμε και τι σχεδιάζουν οι προπονητές. Άσε, μην κάνουμε τώρα τους προπονητές εμείς τώρα από το ραδιόφωνο. Άσε, ξέρουν οι προπονητές πώς θα κατέβουν. Αυτά που λες εσύ είναι τώρα. Να πάω να παίξω πάω στον Μπερναμπέου. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Χρωστά. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Αναφέρθηκες στην αρχή που όταν είχες το παλικάρι τον μπασκετικό. Ναι. Αναφέρθηκες γενικά για τους σοσιαλιστές, για τους κομμουνιστές, για τους καπιταλιστές γενικά τώρα. Εγώ θα σου πω τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι μύθος, είναι ιστορία αυτό και είναι καταγεγραμμένο. Για πες. Όταν έγινε η επανάσταση της Ρωσίας, ναι, κέρδισαν ας πούμε οι Μπολσεβίκοι. Οι Μπολσεβίκοι, ναι. Τους τσαρικούς ξέρω εγώ. Ο Λένιν, ο αρχηγός της επανάστασης και καλά. Κακόψυχος. Παίρνει το τρένο για να πάει από την Αγία Πετρούπολη, ξέρω εγώ, σε μια άλλη.
πάει που λες και κάθεται στο βαγόνι, ας πούμε, το πολυτελείας που ήταν για τους τσάρους. Δεν πήγε να κάτσει, ας πούμε, με τον κόσμο. Υπήρχε ο ελεκτής εκεί πέρα, κοιτούσε δεξιά-αριστερά, πάει και στην ΔΕΒ, βλέπει τον Λένιν. Λέει, σύντροφε Λένιν, εσύ, δεν κάθεσαι με τον κόσμο και κάθεσαι μέσα στην πολυτέλεια και μέσα στην χλειδί. Εσύ κανονικά έπρεπε να είσαι μαζί με τον κόσμο. Να κομμουνιστείς, έτσι. Ναι. Γυρνάει και ο Λένιν και του λέει, αδερφέ, λέει, εμείς δεν πολεμήσαμε, λέει, τον πλούτο. Εμείς πολεμήσαμε τη φτώχεια, να μην είναι φτωχός ο κόσμος, να είναι πλούσιος ο κόσμος. Ποιος σου είπε, λέει, ότι δεν θέλουμε τον πλούτο? Θέλουμε τον πλούτο. Τη φτώχεια δεν θέλουμε. Ναι. Και έτσι που λες, απάντησε ο κομμουνιστής Λένιν. Τώρα βέβαια, την πορεία... Ναι, καλά απάντησε, αλλά στην πράξη, όμως, στο γήπεδο... Τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα έλεγε ο σύντροφος Λένιν, αλλάξανε τα πράγματα. Αυτή είναι μια ιστορία που η οποία είναι καταγεγραμμένη. Ναι, yeah, αλλά είναι πέρα... μια θεωρία κι αυτή. Ωραία, στα λόγια καλή ήταν. Ναι, κοιτάξτε, τα πάντα στη θεωρία είναι, στο γραπτό είναι περίφημα. Απλά στη ζωή δύσκολα, φίλε, να περπατήσεις. Ναι, φίλε, αυτά δεν εφαρμόζονται που λέει ο Λένιν τώρα. Δεν εφαρμόζονται πουθενά. Κοίταξε ότι εφαρμόζονται. Εντάξει τώρα, λόγια τώρα, εντάξει. Ότι εφαρμόζονται, αδερφέ, εφαρμόζονται. Το θέμα όλο όμως είναι ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να τα εφαρμόσει. Κανένας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τα εφαρμόσει. Δεν εφαρμόζονται αυτά τα παραμύθια. Δηλαδή υπάρχουν οι νόμοι. Ρε μην κουράζεσαι, δεν υπάρχουν οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν για μένα. Για να βγει ένας νόμος, πρώτα βγαίνει το παράθυρο και μετά ο νόμος. Το παράθυρο βγαίνει για τον πλούσιο, ρε. Για μένα βγαίνει ο νόμος, κορόιδο. Δεν για όλους είναι. Δεν βγαίνει για όλους. Τα παράθυρα. Για όλους. Απλά, πώς εδώ στην Ελλάδα. Ρε, παντού ρε, ποια Ελλάδα, ρε. Τι Ελλάδα. Παντού έτσι είναι. Δεν ξέρω. Μην κουράζεσαι, ρε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Το σύστημα είναι αυτό, τελείωσε. Καλά, πρέπει να κάτι να κάνεις να αλλάξεις το σύστημα. Όχι, κοιτάω να γεμίσω την κοιλάρα μου γιατί το σύστημα δεν αλλάζει. Τότε φίλε, κακώς καθόμαστε και συζητάμε. Όχι, καλώς καθόμαστε. Εγώ δεν σου έπλεξα κανένα σύστημα, ξέρω εγώ, αγάπης, δικαιοσύνης κτλ. Εγώ σου είπα ότι έτσι ήταν. Πρέπει όλα. Να τα κλείσουμε ραδιόφωνα, εφημερίδες. Γιατί να τα κλείσουμε? Εργοστάσια, τα πάντα. Όχι, όλα. Γιατί. Δεν χρειάζεται. Ο μικρός θα τρώγεται από το μεγάλο. Γιατί είναι ωραίο πράγμα. Αδερφέ, τότε γινόμαστε κι εμείς καζαντζηδικοί, φίλε. Όχι, δεν γινόμαστε καζαντζηδικοί. Πώς όχι. Προσπαθούμε για το όνειρο. Δηλαδή τώρα, άμα την πέσει να πούμε στο κανάλι ο. Πες το να. Ο Μαρινάκης, γιατί κάτι διάβασα να πούμε, τα έχει βάλει με το σταθμό να πούμε, γιατί βγάλανε την δήλωση του, πώς λέγεται, του Αποστολόπουλου να πούμε από το τέτοιο. Ναι, ναι. Που είχε δηλώσει ότι δεν ξέρει τίποτα γιατί ήταν στον αγωνιστικό και τι έγινε στην Πισινούνα. Ναι. Παραλέει ότι τα ξέρει όλα. Τέλος πάντων και σας την πέσει με τον ΑΒ τρόπο, γιατί άμα πει κάτι να κάνει ο Μαρινάκης με κάποιον τρόπο οποιοδήποτε, έτσι... Μπορεί να σε κλείσει στο δευτερόλεπτο. Ναι. Όσο και αν χτυπιέται ο Ανδρώνης. Ναι. Εσύ δεν θα νιώσεις αδικημένος. Όχι. Θα πω τον Ανδρώνη πάνω σε σώσει ο Σαββίδης που τον υποστηρίζεις. Αυτό θα το πω. Και άμα δεν τον σώσει ο Σαββίδης θα τον πω τον Ανδρώνη σε λακαμάς. Έτσι θα τον πω. Στα κατηδίαν. Μπάει. Επόμενη γραμμή. Καθόλου αδικημένος. Άμα είναι μάγκας και μπορεί, ας το κάνει. Αν δεν βρει ο δικός μου ένα πιο μάγκα να το κρατήσει, θα με φάει το φίδι. Αλλιώς θα με φάει η δόξα. Θα με φάει το χρήμα. Ή το φίδι θα με φάει, ή η δόξα θα με φάει και το χρήμα. Έτσι είναι ρε φίλε. Εσένα σε έφαγε ο Πανουριάς και ο Σαββίδης έφαγε τον Αλαβούζο. Τι να κάνουμε. Αυτή την εποχή έτσι βγαίνει το γράμμα. Αύριο μπορεί να φάει ο Σαββίδης το Μαρινάκι. Να πανηγυρίζουμε εμείς εδώ. Και παραμεθαύριο να έρθει ο Νίαρχος με την Κόσκο
και να μας αλλάξουν τα πετρέλαια. Εγώ δεν θα κλάψω. Θα στεναχωρεθώ, θα κοιτάξω να μαζέψω τα κομμάτια μου. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μέρα, φίλε. Καλώς τον. Τι λέει. Καλά λέει, φίλε, εσύ τι. Πώς το βλέπεις τον Άρη. Πώς το βλέπω τον Άρη. Ναι. Με λύπηση μεγάλη. Με λύπηση. Σ' είχα ξαναπάρει από τον Μενίδη ο Γεωργιανός. Πού έκανες και κάγκελο. Πήγα σέρες. Τα θυμάσαι όλα. Πήγες σέρες. Πήγα. Πώς το είδες το μάτς. Αμφίροπο ήταν το μάτς. Ο Πανσεραϊκός έπαιξε για τη Λαμία. Ναι, ναι, και εγώ έτσι είδα. Στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα. Αυτό κατάλαβα. Και καλά εξηγήθηκε. Ο Άρης μόνος του δεν μπορούσε. Ούτε διαιτητή είχε δικό του, ούτε καλύτερη ομάδα. Είχε μια κατοχή ανούσια στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τη μικρή την μπάσα. Η περιοχή του ήταν άδεια όμως. Ούτε φορτώματα, ούτε κάθετα, ούτε πλευροκοπήσεις να κλείσουν μέσα. Τους είχε κλείσει καλά ο Πανσεραϊκός. Όταν ρίσκαρε ο Άρης τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, θα μπορούσε να προηγηθεί και ο Πανσεραϊκός, γιατί τον χτύπησε στην αντεπίδεση. Και 3.000 παοξίδες Ερέοι βρίζανε τον Άρη και φώναζαν Πανσεραϊκά λόλε. Αυτή την εικόνα είδα. Και ο Παυλίδης έχασε εκεί ο αυτός. Ο Παυλίδης, ρε φίλε, έξω αριστερά τώρα έκλεισε προς τα μέσα, το έχασε να πούμε. Δεν φταίει, εντάξει, τι να σε πω, δεν φταίει ο Παυλίδης τώρα, φίλε, έχει δείξει αυτό. Όταν ο Θοδωράκης κοιμάται και δεν μπορεί να ταΐσει λίγο κόσμο για να δουλέψει η μηχανή. Για να ταΐσει, φίλε μου Γεωργιανέ, γλυκέ, πρέπει να έχει και μαρούλι. Δεν έχει τίποτα. Τώρα εγώ έχω ένα σκυλάκι στο σπίτι. Αν θα γυρίσω στο σπίτι θα θέλει να φάει. Άμα δεν έχω λίγο σαλάμι, λίγο κασέρι, λίγο κάνα, πώς το λένε, κάνα κοτοπουλάκι να το δώσω. Ιου 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 θα λέει, ιου 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 θα λέω κι εγώ. Ιου 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 θα λέει το σκυλάκι, ιου ιου θα τη λέω κι εγώ. Άμα δεν έχω. Το κακό είναι, το έλεγες από πριν. Πριν ξεκινήσει η φάση όλη, το έβλεπες λίγο το έργο και έλεγες ότι ο Άρης είναι λίγο δύσκολος. Το έλεγα γιατί γνώριζα το παρασκήνιο των άλλων δύο, με τον Πανουριά από τη μια μεριά και τον Μυροφορίδη από την άλλη μεριά. Ήξερα την οικονομική κατάσταση των δύο, ήξερα το ότι έχει πρόβλημα ρευστού ο Άρης. Πήγε να κάνει έτσι μια κατάσταση να πάρει τις Βέρειας παίκτες κτλ. Ήξερα ότι ο Άρης δεν έχει σύμμαχο και βλέπω τώρα ότι ο Άρης το καλοκαίρι θα έχει 500 χιλιάρικα να πληρώσει τον Ταυλαρίδη που είναι 38 ετών και 700 χιλιάρικα να πληρώσει τον Τζιμπούρ που είναι πιο μεγάλος από μένα. Α, δύο παίκτες μόνο γίνωστα πάνω από ένα εκατομμύριο. Πού θα τα βρει ο Καρυπίδης. Ο Θοδωράκης θα το φάει το μαύρο σκοτάδι. Εκεί πάει η δουλειά. Το κακό είναι ότι το μαύρο σκοτάδι τρώει και τον Άρη. Εσύ στο Μενίδη τώρα. Εγώ, ναι, πρέπει να σου πω τώρα. Επειδή κάνω παρέα μόνο με αεξίδες, έχω πει εδώ είναι πολλοί αεξίδες και λέγει εμείς, ο Πανουριάς δεν είναι Πανουριάς, να ξέρεις. Είναι ΑΕΚ. Υπάρχει ο Πετρελαιάς. Εντάξει, τα ξέρεις τα γράμματα, τσακάλι είσαι. Αφού εδώ η φίλη μου. Εδώ οι φίλοι μου είναι σε Μελισσανίδη, δουλεύουν με την ΑΕΚ, όπου από όταν παίζει η ΑΕΚ πάνε σαν security και τέτοια, κατάλαβες. Ναι, ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αυτός που βοηθάει τη Λάμια. Ξέρουμε και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Ναι, όπως βοηθάει, όπως βοηθάει και Καλαμαριά ο Μελισσανίδης. Έτσι, έτσι. Και Καλαμαριά, και Καλαμαριά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έτσι. Καλό βράδυ να έχεις. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα απαραίτητο και τα λέμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app.
Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τέσσερα άτομα είναι στη γραμμή, άλλους δύο περιμένω που λέγει ο κόκκινος και 34 είναι. Για να δούμε τι γίνεται. Παναθηναϊκή, Αιγαία, Εξίδες, Ολυμπιακή, τι έγινε, ρε. Αδικημένοι να πούμε. Καραγκιόζητες. Είναι δυνατό, ρε. Δεν πιστεύω ότι ο λαός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ μπορεί να νιώσει και να αφουγκραστεί τα καραγκιοζλίκια που γράφουν οι κάτω. Αυτά είναι προνόμια δικά μας. Δεν νομίζω. Να το δω και αυτό το έργο, όχι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πρωτίστως, κύριε Δαπτόπουλο, να σας πω, είμαι την αγάπη τη Μερκούρη, τη θυμάστε? Ποιαν, αγόπη μου, ποιαν? Την αγάπη τη Μερκούρη. Τραγουδίστρια, δεν αυτή? Όχι, έχει την Ειρήνη Μερκούρη, δηλαδή. Αυτή η αγάπη Μερκούρη είναι η μάνα μου. Έχετε 16 Φεβρουαρίου γενέθλια μαζί, το 1968. Α, αυτή γεννήθηκε Παρασκευή. Εγώ γεννήθηκα μια μέρα μετά, μετρώ η μάνα. Μέναμε τούμπα, ήμασταν γείτονες κάποτε. Υπήρξα συμμαθητής με τη μητέρα σου ποτέ? Νομίζω ναι. Γιατί κάνουμε ένα event τώρα εμείς, μαζεύονται όλοι οι κολόγεροι και οι κολόγριες εκεί που έχουμε γεράσει και κάθε μήνα πηγαίνουμε και πίνουμε καφέ, τώρα το ξεκινήσανε ο Φάνης, ο Παναγής και κάποιοι άλλοι να πούμε. Και ωραία. Την πρώτη φορά δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα δουλειά. Τη δεύτερη φορά θα πάω οπωσδήποτε. Τώρα που μένεις? Τώρα μετακομίσαμε ανατολικά προς Θέρμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Η μάνα σου τον ποιότησα. Εδώ μεγάλωσε, αϊθαράπηδες και τα λοιπά. Παντρεύτηκε τον πατέρα σου, καλά έκανε, έκανε εσένα παιδαρά και τα λοιπά. Τι Θέρμη, τι θέλατε, ρε, τη Βρωμοθέρμη? Έλα μου τε. Τι θέλατε τη Θέρμη? Ο άλλος λέει, στο Ρεόκαστρο λέει πήγα. Ρε εσύ, του λέω. Ρε εσύ, καταθλιπτικά παίρνεις, του λέω. Ποιο ωραίο κάστρο είναι, του λέω. Ο άλλος πήγε να μείνει στο Τριάδι. Απάρε, φίλε. Εμείς Τριάδι είμαστε, απλά δεν ήξεραμε το ξέρεις το Τριάδι. Πώς, έχω πάρει χορηγία μια ταβέρνα εκεί πέρα που είναι σε μια παιδική χαρά. Τώρα θα παίξει την Κυριακή στη Μαρμίτα. Ο Φαρσαλινός. Φοβερά κρέατα έχει όμως. Ο Φαρσαλινός, λες. Ο Φαρσαλινός, ναι. Ναι, το ξέρω, αυτός προσπαθεί όσο μπορεί. Εντάξει, κοίτα, σαν μέρος εδώ πέρα είναι πολύ καλά. Εντάξει, την άποψη ότι όλα είναι κοντά. Εκεί στο Μασούτι απέναντι είναι αυτός. Άνα, μπράβο, ναι. Ναι, ωραία είναι εκεί να κάτσεις να φας, να πάρεις τα μάξι, να γυρίσεις πίσω. Να μείνεις εκεί, ρε φίλε. Ναι. Εγώ σου λέω ότι. Είναι πολύ μοναχικά, ρε φίλε. Δηλαδή, να μην πάει τσακωθείς με άνθρωπο εκεί πέρα το πρωί να ξυπνήσεις, να μαλώσεις εκεί, να πεις μια. Ένα πινελίκρι, παιδί μου. Πες τη μάνα σου είναι μεγάλο χαϊβάνι. Και ρώτα την Παρασκευή γεννήθηκε η μάνα σου. Έτσι ρώτα, τι μέρα γεννήθηκες, πες, Παρασκευή θα σε πει. Παρασκευή, ναι. Παρασκευή γεννήθηκε. Για τον Ιβάν Σαββίδη θα ήθελα να πω, που τον βλέπω όλη μέρα στο ίντερνετ ότι θύχτηκαν πολύ που είπα για τον Τσίπρα. Τα καλύτερα. Ναι, βέβαια. Όταν ήρθε ο Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον γλύφαν όλοι, αντί να κάνουν επανάσταση, δήθεν και τα λοιπά, δεν τους πείραξε. Όταν είπε ο Τσίπρας το όχι, το έκανε ναι, και αντί να τον καταψηφίσουν, τον βγάλαν πρωθυπουργό, δεν τους πείραξε, τους πείραξε ο Ιβάν. Που ο Ιβάν κάνει δουλειά. Μπράβο, είναι επιχειρηματίας. Θέλει απλά να έχει πόρτες ανοιχτές. Αυτό που έκανε ο Ιβάν, το στρατό, έπρεπε να το κάνει χρόνια. Εγώ αυτό που έκανε ο Ιβάν τώρα, το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έλεγα εσύ στο Μαρινάκι, τον Προυτόταυρο ή οι Ολυμπιακοί. Άμα του τυχωθεί κανένας δημοσιογράφος, κανένας, πέφτουν απάνω σαν τα σκυλιά. Παράγοντες, ερασιτέχνης, παλέμαχοι, ΚΑΕ, βόλεοι,
Ό,τι θες. Εσείς εδώ πέρα λέω τι κάνετε. Δεν μας νοιάζει, λέει ο Ιβάν, τις δουλειές του κτλ. Τώρα εδώ το έργο άλλαξε όμως. Και ο Ιβάν, δείχνει ότι θέλει στρατό. Ξύπνησε. Σου λέει τι θα κάνω. Θα πάρω τους παοξίδες να τους κάνω στρατό. Αλλά και να τους κάνω στρατό, πρέπει να πάρω κανένα κύπελο. Δεν μπορώ να είμαι πέμπτος. Πρέπει να πάρω πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρω τους διαιτητές. Πρέπει να πάρω τους δικαστές. Να νιώσει ο Παοξής δυνατός. Γιατί μέχρι στιγμής ο Παοξής Καζατζίδης είναι. Μύρλας. Ή τον Καζατζίδη ακούσει τον Παοξή. Ένα και το αυτό. Με ένα ανάποδο πλάγιο μέδος. Καλά σε έκανε. Ρε, πάρ το διαιτητή εσύ. Και πήγε ο Σαββίδης. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και πήγε ο Σαββίδης. Πήγε ο Σαββίδης και πήρε πολλές ενώσεις. Δεν τον αγάπησαν τον Σαββίδη. Οι ενώσεις, οι λιγούριδες των ενώσεων δεν τον αγάπησαν τον Σαββίδη. Φέρθηκε γαλαντοκομικά. Όχι γαλακτοκομικά, γαλαντονομικά. Πες ό,τι γουστάρεις, ακούω τώρα. Το ίδιο αυτό το στυλ των επιχειρηματιών που ακολουθάνε την εκάστοτε κυβέρνηση για να έχουν, για να ξεζουμίξουν και εκείνοι ό,τι θέλουν. Το υπήρχε από παλιά, όπως ο Νάσης με τη Χούντα, άμα θυμάται κανείς. Που όπου υπήρχε Παπαδόπουλος, υπήρχε και ο Νάσης δίπλα σε μια φάση. Και ο Σταμάτης Κόκοντας τραγουδιστής δίπλα. Ναι, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι γνωστό κόλπο από παλιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θίγονται όλοι. Τώρα σαν πλήθη να θυχθείς, επειδή όντως κάποια πράγματα, ας πούμε, από το. Όχι, μ' αρέσει που θίγονται και παοξίδες, οι οποίοι τους είπανε ψηφίστε Πασόκ. Οι παοξίδες είναι καλό αυτό που πάνε να γίνει εδώ μεταξύ. Όχι, όχι. Οι άλλοι είναι λογικό να διαμαρτύρονται. Η πλάκα είναι ότι διαμαρτύρονται και οι παοξίδες. Οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το Πασόκ, με τον Τσοχατζόπουλο και τον Βενιζέλο, και τώρα θυμήθηκαν να θυχτούν οι νεοδημοκράτες Παοξίδες. Γέλα, ρε φίλε. Δεν θα ήθελα να είμαι νεοδημοκράτης Παοξής. Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Καλαφάτης, ο Ορφανός, ο Ζαγοράκης. Δεν θα ήθελα. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μου λες, η μητέρα σου με τι ασχολήθηκε, την έχασα από το. Και, δούλεψε, έκανε, σπούδασε, χάθηκε από την. Η μητέρα μου σπούδασε κανονικά, έκανε ό,τι έκανε, ξέρω εγώ, αλλά μετά όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου. Την έφαγε το σκοτάδι. Ναι, έκατσε όμως μεγάλος. Εντάξει, ο ρόλος της μάνας είναι σημαντικός κι αυτός. Εντάξει. Τώρα είναι και η γιαγιά η μαμά. Έγινε στα 49 γιαγιά. Ναι. Από αγόρι. Από τον αδερφό μου το μεγάλο, ναι. Συνήθως οι αυτές που γίνονται νέες γιαγιάδες, συνήθως από κόρη γίνονται. Μπράβο. Ο αδερφός μου το είπε να αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Ερωτεύτηκε. Εσύ θα προσέξεις. Να τη δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Θα δώσω πάρα πολύ. Και να μπει στο event εκεί του Δευτέρου Λυκείου Τούμπα στην επόμενη συνάντηση να έρθει και αυτή. Έγινε. Βεβαίως, θα την πω. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Λέει ένας φίλος, ραπτό τη Λακαμία που είπε για Μητσοτάκη ο Ιβάν, θα έχει πολλά προβλήματα όταν βγει η Νέα Δημοκρατία. Θα τα στάξει, ρε κορόιδο. Υπόψη τον Κούλι λέει ούτε τον ψηφίζω ούτε τον γουστάρω. Πιστεύω κάπου κοντά θα βάλουν τη μούρη τους, λέει οι Αμερικάνοι, και θα υπάρχει πρόβλημα με παιδητές από Ρωσία μεριά. Α, εντάξει, λέω 5-12. Πάμε στον επόμενο κύριο. Λέω φίλος, ναι. Εντάξει, καλά κάνει και σκέφτεται δυσάρεστα. Έλα φίλε, καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώς το να. Φωνάρα, ωραία, σ' ακούω. Τι κάνεις? Τι να κάνω. Κοίτα, μεσημέρι δεν σε άκουσα καθόλου γιατί δεν μπορούσα. Έφυγα τη μισή ώρα την τελευταία, έφυγα. Ναι, το έμαθα ρε. Το έμαθα και λέω, έμαθα ότι πόνεσες κάπου τώρα. Όχι, μάθαζα, εντάξει, όντως πήγα. Εντάξει, δεν ξέρω, μου το είπε. 300 χιλιακούς πήγα και έκανα. Α. Έκανα προπόνηση και πλακώθηκα στους χιλιακούς εκεί στο λοιπόν, TRX. Λίγο πιο μετά θα σου πω αυτό που θέλω να πω. Και πήγα στο γιατρό λίγο να δει το. Μήπως πετάχτηκε καμιά κύλη εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν είχα κάτι. Κοίτα να δεις, θα σου πω αυτό που θέλω να πω. Και θα σου πω και το πρόβλημά μου στο χέρι που με έπιασε. Ναι. Αλλά με έπιασε από το. Από το Ναφιένα. Σε πιάνει ένα νεύρο κάπου, επικέλει. Τα αυγενικά τώρα είναι η εποχή τους με τα ανοιχτά παράθυρα. Ναι, περίμενε. Ναι. Και μέχει, είναι το ίδιο νεύρο που είχε καταλήξει στον αγώνα. Και με έχει πρισί κιόλας. Τέλος πάντων. Θες θεραπεία. Θα σε στείλω εγώ στο Γιακουμίδη. Στο Γιακουμίδη θα πας. Με τον Άρη τι γίνεται? Με τον Άρη θα παίξει β' εθνική του χρόνου, πιθανότατα. Ναι, τελείωσε το πανηγύρι. Στο κομμάτι το αγωνιστικό, ναι, τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα, ναι. Από εκεί άδειες,
χαρτιά. Αυτό άμα μπορέσει να τυχωθεί, αλλά επειδή. Ναι, υπάρχει και μια ελπίδα εκεί, ας πούμε. Κοίταξε, ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, ο Μπρουτόταυρος τον έχει γραμμένο. Εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, με το Σαββίδη ξεκίνησα κάτι δουλειές. Δεν τα πήγανε καλά. Δηλαδή. Εντάξει, ξέρω αυτά. Με το Μελισσανίδη, πάρε δώσε, δεν έχει. Έμεινε χωρίς ο Άρης να πάει να χωθεί σε κάποια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, όπως είναι όλες οι μικρές ομάδες που ψάχνουν σύμμαχο, έπρεπε ναι. και ο Άρης, σαν μικρή ομάδα, να πάει ή στην ΑΕ, εκεί στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό. Να διαλέξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πήγε να διαλέξει στρατόπεδο. Λεφτά ο ίδιος δεν έχει. Εκεί η πορεία είναι φυσιολογική, λογική και. Δηλαδή, αν έβγαινε ο Άρης, θα ήταν έκπληξη για μένα. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο Πανουριάς και λεφτά έχει. Και με το Μελισσανίδη είναι. Διάλεξε το Μελισσανίδη. Κατάλαβες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τι. Είναι και ότι έχει γίνει αντιπαθέστατος. Ποιος έχει γίνει. Ποιος. Ο Άρης. Εγώ αυτό νιώθω. Ρε εσύ. Όταν πάει να παίξει ο Άρης τη δράμα. Θα πάνε 5.000 παοξίδες, θα φωνάζουν δόξα. Θα πάει ο Άρης να παίξει στις Σέρες. Πήγα, εγώ τον είδα. Θα πάνε 3.000 παοξίδες Σερέι και θα φωνάζουν Σέρες. Θα πάει αύριο, συγγνώμη, να παίξει στην Κομωτινή. Θα πάνε 2.000 παοξίδες να φωνάζουν Παλτραγικός. Δεν μπορεί να για μένα αυτό είναι φυσιολογικό. Άκου. Είναι φυσιολογικό γιατί. Γιατί όχι, εσείς στην επαρχία. Λόγο, σαν Αργιανός παοξίδες. Γιατί εσείς στην επαρχία σαν Αργιανός. Καλά κάνουν. Άκου. Στην επαρχία δεν γεννάς κόσμο πια. Εννοείται ρε. Εδώ στην πόλη δεν γεννάς κόσμο. Άρα που λέει ένας φίλος μου παοξής άραγε συρρυκνώνεσαι. Εγώ το κρατάω το γιο μου 6 χρονών με τα ζόρια. Τι τον κρατάς. Αργιανό. Μόλις γίνει 8-9. Όχι. Εντάξει ρε παιδί, μπορεί να γίνει. Εμένα ο ανιψιός μου είναι 12 χρόνια. Μπορεί να γίνει και έτσι πως το λες. Ναι, με το έχω ακούσει. Τρεπόταν στο σχολείο να το πει. Και εμένα η ανιψιά μου τρεπότανε. Δεν είναι. Άρη σήμερα δει. Όσο και έναν προηγούμενο που σε είπε κάτι για τον Μαρινάκη, άμα την πέσει στο σταθμό και αυτά. Και δεν το λέω για να το μεταφέρει. Το είπε θεωρητικά. Το είπε με τον τρόπο του τη φιλοσοφία ότι θα νιώσεις, λέει, αδικημένος. Λέω καθόλου δεν θα νιώσεις αδικημένος. Όχι ρε. Άλλο θέλω να πω. Με το ίδιο σκεπτικό. Με το ίδιο σκεπτικό. Άκουρε φίλε. Με το ίδιο σκεπτικό να λέω εγώ. Α, έχω τεράστια ακροματικότητα. Γιατί δεν δουλεύω σε πολύ μεγάλο θέμα. Πολιτικά το πήγε το θέμα, ρε εσύ, Κώστα. Τι. Πολιτικά το πήγε το θέμα. Θέλω να τον πω τον άνθρωπο αυτόν. Κομμουνιστής ήτανε ρε. Το ξέρω ρε. Εντάξει. Θέλω να τον πω. Πρώτον, εντάξει, εννοείται ότι δεν εφαρμόζεται. Αργιανός κομμουνιστής. Ανομαλία είναι αυτό. Ανομαλία. Αλλά, αν εμένα δεν μου την πέσει κάποιος, ναι. δεν θα υπάρχει πρόοδος. Θα μείνω σάσιμος. Ναι. Εντάξει, αυτό που χαρακτηρίζει ο κομμουνισμό είναι η σασιμότητα. Τέλος. Και ένα κάτι άσχετο, όχι με σένα, ναι. με το ακροατήριο. Με το? Ακροατήριο. Α, ναι. Άσχετο. Με σένα σχετικό πολύ. Μπαίνεις στο τρυπάκι να δεις μία 2-2. 2-2. Τι άει. Να τη δω, Πού να τη δω, για. Σε πω εγώ πού να τη δεις. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Δεν ξέρω. Πού το έχω το τηλέφωνο, δεν το έχω. Εσύ έχεις κάνει κονέ για το Λάμπη από την Ξάφη, να θυμάσαι. Για το? Για ένα Λάμπη από την Ξάθη που δεν βλέπει. Ο Λάμπης, δεν είχα κάνει το κόνε εδώ με τον Γιάννη, ναι, βέβαια. Ναι, εγώ είμαι αυτός που με σήκωνε στο τηλέφωνο. Έλα, σίγα στείλει και μήνυμα. Έλα. Λοιπόν, το 2008 ναι. είχε γίνει μια παράσταση, ένα διαγωνισμό, ας πούμε, πανευρωπαϊκά. Ναι. Πού? Σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Όπου. Αυτό έγινε στην Ιταλία. Ναι. Ο διαγωνισμός. Τα πιο καλοδιατηρημένα 2002 από όλη την Ευρώπη. Σόπαρε. Έχω και το περιοδικό. Όχι αυτό. 4.500 περιοδικά έχω. Ας. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο, το πιο καλοσυντηρημένο
άσχετα με τα 2002 ή TI ή 1602. Το ίδιο... Σειρά 2, ρε παιδί μου. Ναι, σειρά 2, το ίδιο σκάφος είχαν. Το πιο καλοσυντερημένο βγήκε από Αγγλία, δεξιοτήμονο. Δεξιοτήμονο, ε. Ναι. Σοπα, το πιο καλοσυντερημένο σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο. Το δεύτερο βγήκε από το Μόναχο, από τη Μητρομάνα της βέβαια. Λογικό. Και το τρίτο. Ναι. Βγήκε αυτό που, είναι, που σου λέω, που είναι από Θεσσαλονίκη. Σοβαρά, ποιος το έχει, TI. TI. Με τα 120 ή TI. Ναι. Α, με τα 120. Όχι ρε, 170 και. 170 με είναι το τούρμπο ρε φίλε, μπερδεύεσαι. Με το... Δεν μπερδεύομαι. 170 είχε το τούρμπο φίλε, μπερδεύεσαι. Με το TI, το TTI. Το TTI είχε 132 ύπους. Το Alpina είχε 170, μπερδεύεσαι. Το τούρμπο. Το είναι το που πιο το γράφει περισσύ... ανάποδα. Ρε πουβλάκι μου, κάτω από τα φανάρια και κάτω από τον προφυλακτήρα, το Αλπίνα το γράφει ανάποδα για να το βλέπει ο μπροστινός ο καθρέφτης. Δεν, τι άει είναι Αλπίνα. Ναι, αγόρμπτο. Έχει τουρμπίνα αυτό. Το ξέρω ρε, σαλίγκαρο έχει πάνω. Ναι, το τι άει δεν έχει τουρμπίνα. Ω, πουλάκι μου, τι άει Αλπίνα είναι όμως. Τι άει λέγεται και εκείνο. Όχι, το Αλπίνα είναι όμως. Λοιπόν... Άκου. Η σειρά 2 έβγαλε. Τη 1502 με 1600 κυβικά 75 άλογα. Άλλα μπράβο. Έβγαλε τη 1602 με 85 ναι. άλογα. Με 1600. Ναι. Έβγαλε τη 1802 με 90 άλογα. Ναι. Έβγαλε τη 2002 με 100 άλογα. Την απλή. Την απλή. Έβγαλε τη 2002 TI με 120 TI. άλογα. Με 120 ναι. άλογα. Έβγαλε την TII με 132 άλογα. Και έβγαλε ναι. και την Turbo και με 170 τι... άλογα. Ναι, που λέγεται TTI. Δύο τάφ έχει. Εκείνη λέγεται, με... εκείνη λέγεται Turbo. Ναι, αγόρι μου, αυτή είναι. Αυτή λες. Και εντάξει. Αυτή είναι με αύξοντα αριθμό. Πάνω στο ταμπλό το γράφει. Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει. Τώρα, εντάξει. Okay, boy. Και έχει το σασμά το ZF, αν το ξέρεις. Η πρώτη Turbo BMW 2002 είναι αριστερά και κάτω, όπου κλείνεις η Δευτέρα σε όλο το αυτοκίνητο. Η πρώτη Turbo 2002 που ήρθε στην Ελλάδα την είχε φέρει ο Ευρυπίδης Περγαμηνός. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος την έφερε. Ναι. Το 2008 που έγινε ο διαγωνισμός αυτός, ναι. τώρα άμα γίνει, θα βγει πρώτη στην Ευρώπη. Ενημέρωσε είναι ακόμα πιο. Ενημέρωσε με. Λοιπόν, αυτή είναι. Okay. Το τηλέφωνο μου το έχεις, δεν ξέρω αν το κράτησες. Για πες. Θα σε πάρω εκτός αέρα, ρε. Πάρε με εκτός αέρα. Εντάξει, έγινε. Πάτε. Φιλιά, να είσαι καλά. Ραμπ, λες ότι ο Ιβάν πήρε πολλές ενώσεις. Είστε σίγουρος ότι αυτοί θα ψηφίσουν γραμμένο ή θα κάνει καμιά μαγιά ο Τίγρης. Φίλε, άκουσε να δεις. Θα σου πω κάτι και θα πάμε στους δύο τελευταίους. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι άγραφοι. Είμαι εγώ ένας. Ο οποίος έρχεται ο Χιλιτίδης και μου λέει, Ραπτόπουλε, θέλω να κάνεις μια δουλειά για μένα και Αλπίνα, ναι. Έχει δίκιο ο Χιλιτίδης, συμπληρώνει με την Αλπίνα. Λέει λοιπόν ο Χιλιτίδης, Ραπτόπουλε, έλα εδώ, θέλω να κάνω ένα, ξέρω εγώ, μια ματσακονιά, θέλω να μου κάνεις μια δουλειά, αξιστό κτλ. Μάλιστα, πόσα θες, θέλω ρε Γιάννη 100.000 ευρώ, πάρτε αλλά δω μου την κάνεις. Εάν εγώ δεν την κάνω, έχει το δικαίωμα ο Γιάννης, σύμφωνα με τους νόμους τους άγραφους, ή να έρθει ο ίδιος ή να στείλει δυο σερβοβούλγαρο, ξέρω εγώ τι είναι, να με πλακώσουν στο ξύλο για πρώτη δόση. Άμα δεν τα δώσω τα 100.000, λέμε, θα αρχίσει να μου σπάει τα δάχτυλα, τους καρπούς και τα λοιπά. Την τρίτη φορά θα με τσιμεντώσουν, θα ψάχνουν να με βρούνε. Δεν έχει πλήρωση ο Ιβάν και θα του κάνουν. Τι είναι ο Ιβάν, ο μπακάλης της γειτονιάς? Τι είναι ο Ιβάν που θα τον ξεγελάσουνε? Έχεις δει κανένα κοντό να τον ξεγελάνε? Τρεις τελευταία για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Με οποιοδήποτε τέτοιον άνθρωπο κάνει συναλλαγή, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Μελισανίδης, είτε λέγεται ό,τι λέγεται. Πώς θα πάω εγώ να κάνω κονέ μαζί του, να με πληρώσει και να μην του κάνω τη δουλειά? Άμα λείπει δηλαδή ο λαιμός μου, μετά θα φταίει ο άλλος, εγώ θα φταίω. Κρεμάστηκε, λέει, στο σπίτι του. Ποιος κρεμάστηκε? Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Πρώτον, για να το βγάλουμε από τη μέση, κανείς δεν κλαίγεται από τους Παναθηναϊκούς, τον Αλαφούζο κυνηγάνε.
Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Ακριβώς αυτό που είπε ήταν ο λόγος που σε πήρα. Ποιο? Αυτό που είπες πριν λίγο, στο μονολογό σου. Α. Θα ήθελα να μου πεις διότι καταρχήν δεν έχει γίνει ακόμα αυτές οι εκλογές. Για τους διαιτητές, σωστά, και για την ΕΠΟ. Ναι, 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 σωστά. Ποιες είναι οι πιθανότητες να στραβώσει? Τώρα? Γιατί με αυτά που είπε χθες το πρώτο θέμα, πήγε αλλού η κουβέντα, έχει φύγει από τα αθλητικά, έχει πάει αλλού. Ναι, σωστό. Σωστά. Όπως και αυτός έχει λεφτά και άλλοι έχουν λεφτά. Ναι, αλλά αυτός τα έδωσε. Σωστό. Σωστό. Μπορεί τώρα να πάνε και άλλοι να δώσουν παραπάνω και να μπλέξει το πράγμα. Όχι, γιατί έληξε ο διαγωνισμός. Α, καταχυρώθη. Δηλαδή, εάν πάει, ας πούμε, και έρθει ένας άλλος τώρα που μου τα έδωσε εμένα ο Χιλιτής και μου πάρει 150 και τα πάρω και από τους δυο, μετά θα μου κόψουν το δάκτυλο και ίδιο. Θα με κόψουν το δάκτυλο και ίδιο. Τα 150 δεν πάρα να μου πει κάτι ο άλλος. Ναι, αλλά πρέπει να το επιστρέψω τα 100. Ναι, να τα επιστρέψει. Άλλο λέμε τώρα. Εγώ την πάω αλλού την κουβέντα. Ναι, εντάξει, ναι. Ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι. Επειδή χοντρένει το πράγμα τώρα. Μ' αρέσει αυτό εμένα. Ναι, μα πρόσεξε. Άμα η κουβέντα συνεχιστεί όπως πάει σήμερα το βράδυ, εγώ πρέπει να σου μιλήσω για μαγειρική. Πρέπει να θέλουμε λίγο ίντρικα. Κάτσε, ρε αδερφέ. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα. Καταρχήν, πότε να γίνουν οι εκλογές, αυτό ρωτάω εγώ. Ο δικός μας είναι εκτός. Δεν υπάρχει αυτός. Τον κυνηγάνε όλοι. Δεν εμφανίζεται γήπεδο. Άμα δεις τι γράφουνε, τι ακούνε. Ο Μαυροκουκουλάκης υπογράφει, ρε. Ε? Ο Μαυροκουκουλάκης υπογράφει. Ναι, ο παππούς, εντάξει, γνωστά αυτά. Αυτό εμένα σαν Παναθηναϊκό θα με προβλημάτιζε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Μα πλάκα κάνεις. Τον κυνηγάνε όλοι. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανίζεται τώρα. Τελείωσε. Ψάχνει να βρει άλλη άκρη. Ξέχασε τον αυτό να είναι τώρα. Αν δεν βάλει λεφτά που δεν βάζει, αν δεν κάνετε να κάνει, τελείωσε. Σήμερα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο τηλεάστη, ναι, κάτι για νύαρχο άκουσα. Για? Νύαρχο. Θα ακούσεις 500 ονόματα. Α. Λοιπόν, τα 500 ονόματα που θα ακούσεις, ναι, είναι η κλασική στρατηγική που γίνεται από αυτούς που πραγματικά έχουν την ομάδα από το 79, που τα έχω ξαναπεί. Ναι. Για να περνάει ο καιρός και να αποπροσανατολίζει. Το κατάλαβα το έργο. Ορίστε. Το κατάλαβα το έργο. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι πλέον. Δεν έχει να κάνει. Πάμε παρακάτω. Εμένα με ενδιαφέρει τι είναι να γίνει. Διότι αν γίνει καμιά στραβή με τον Ιβάν, χλωμό το βλέπω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει. Αυτό σε ρωτάω, ρε, αυτό που λέει, για να τελειώνουμε. Όχι. Όχι. Είναι δεδομένο, τα έχει πάρει όλα, τελείωσε. Τα περισσότερα έχει πάρει. Πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι υπάρχει όμως ακόμα η πιθανότητα κάποια στιγμή να στραβώσει ή ο Χοντρός ή ο Τίγρης. Να του... Πες ότι γίνει στραβή στο τελικό και γίνει το παιχνίδι τούμπανο. Τι γίνεται? Κοίταξε τώρα. Το παιχνίδι στο τελικό συνήθως, η τελική, συνήθως το 90%, το 90% δεν έχουν κακή διαιτησία. Ζάχαρη, ζάχαρη γίνονται. Έτσι. Μέχρι και με τον Κοσκοτά που είχε πιάσει το Βαμβακούλα, ο διαιτητής ό,τι έβλεπε δίνει. Και το Σαργκάνη. Και βγήκε ο Σαργκάνης. Το Σαργκάνη πήγε να το πιάσει, αλλά είδε το σιδερικό του αλουνού. Όχι, και ο Σαργκάνης. Ακούσε τι έγινε με το Σαργκάνη. Ο Σαργκάνης σε εκείνο το τελικό του 88, δεν λες? Βεβαίως. Άκουσε να δεις τι έγινε. Ο Σαργκάνης παίζει, πιάνει τα πέναλτι, κερδίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και βγαίνει μετά εκ των υστέρων και λέει: με έπιασε ο Κοσκοτάς να πουλήσω το παιχνίδι. Και του λέει ο μεγάλος ο Βαρδινογιάννης ο Γιώργος, έχεις φύγει από τον Παναθηναϊκό λακαμά. Και του λέει ο Σαργκάνης γιατί. Γιατί έπρεπε να το πει σε μένα πρώτα και όχι στους δημοσιογράφους. Και τον καθάρισε. Ο Σαργκάνης δεν θα πήγαινε στον Αθηναϊκό εάν πήγαινε πρώτα. Τίμια φέρθηκε. Δηλαδή δεν τα πήρε και έπιασε και τα μπέναλτι. Βγαίνει όμως μετά και λέει ότι εγώ νίκησα, πήρα το κύπελο και με πλησίαζε ο Κοσκοτάς. Και ενώ περιμένει τον μπράβο, έρχεται ο Βαρδινογιάννης, που δεν είναι τυχαίος, και λέει: Σαργκάνη, τελείωσες. Μα γιατί? Μα πήγε να μου δώσει λεφτά και εγώ τι έπιασα τα μπέναλτι. Ναι, αλλά δεν μου το είπε σε μένα, το είπε στους δημοσιογράφους. Και εκεί το καθάρισε. Ψάξ' το στα αρχεία της εποχής και θα το βρεις. Αυτόν που καθάρισε, επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Και τότε ζούσαμε 24-24 με αυτά ασχολιόμαστε. Βέβαια. Όπως και εσύ. Λοιπόν. Αυτός που την έκανε την ιστορία ήταν ο Βαμβακούλας, πιάσε την μπάλα με τα χέρια στην περιοχή και λέει άκουσα τη σφυρίχτρα. Αυτόν καθάρισε, που είχε κάνει και ματσάρες τα προηγούμενα χρόνια. Καλύτερο αριστερό μπακ δεν είχα δει.
Εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε αίρεση. Αφού είχε έρθει ο άλλος όταν παίζαμε με τον Ερυθρό Αστέρα που έπαιζε, που είχαμε ένα Νίβιτς και έπαιζε ο πρώτος στην Ευρώπη το 3-5-2 που πήγε και το πήρε με την Πόρτο το πανευρωπαϊκό. Ξέρω, το χοντρόλες. Εμείς τον είχαμε στον πάγκο που τον είχε φέρει και τον διώξαμε εμείς οι ίδιοι. Και μετά πήγε να πούμε στην Πόρτο και πήρε το πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, ο Βαβακούλας ακόμα το θυμόταν 10 χρόνια μετά. Λοιπόν, ο Βαβακούλας έκανε την ιστορία. Ο Σαργκάνης είχε πάει από πριν γιατί την ψηλιάστηκε ο άλλος. Και γι' αυτό μετά το παιχνίδι, μόλις έληξε μέσα στο αγωνιστικό χώρο, έκανε τη δήλωση ο Σαργκάνης, τους τα έβαλα εκεί που κλπ. Το κατάλαβες. Η ερώτηση όμως για να κλείσουμε, Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Οι εκλογές πότε να γίνουν και αν υπάρχει περίπτωση να στραβώσει λόγω. Έπρεπε να γίνει στραβή. Και παίρνει καθυστέρηση. Αυτό είναι ένα θέμα προς κουβέντα. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Οπότε ναι. Τρενάρι, δεν το βλέπουμε να γίνεται Μάιο. Όχι. Ωραία. Οπότε εκεί μπορεί αυτό να το τρενάρει ο χοντρός. Εκεί τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Πάντως το ότι δεν γίνονται δεν καλό για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σε ρωτάω. Σωστό, από σωστό. Εδώ και 2-3 μήνες σε ρωτάω γιατί το είχαν δεδομένο. Σωστό. Αυτό. Για χαρά. Τα λέμε. Πάντως έτσι όπως και έκανε μια κουβέντα σήμερα σχετικά με ενώσεις και τα λοιπά, είναι διπλάσιες ενώσεις, τις έχει πάρει. Κάπου 5-6 έχει πάρει ο Μελισανίδης του κόλου. Πάμε προτελευταίος, ναι. Έλα Κώστα. Καλώς. Έλα. Κοίταξε, παοξής ούτε πόντες είμαι, ούτε πασοξής και τα λοιπά. Αλλά, εντάξει, μπορώ να πω κάποια λόγια για το Σαββίδη. Μπορώ να το συμπαθώ ιδιαίτερα, ούτε με ενδιαφέρει και να σας πω την αλήθεια. Πρόσωπο, βλέπω όλους τους ανθρώπους, δεν τις βλέπεις και αυτόν. Ναι. Τι με νοιάζει ο επιχειρηματικής συντολικής. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ναι, ναι. Ναι. Έδειξε δείγματα εξυπνάδας σε δηλώσεις που έκανε. Εγώ δεν τον είχα για τόσο έξυπνο άνθρωπο, προσωπικά. Ναι, επειδή στην μπάλα ήταν κουτουλούφος, γι' αυτό. Ναι, ναι, αλλά στην πολιτική είναι γάτα. Και πάει αργά και σταθερά. Ναι, είναι πολιτικά, δεν είναι χαζός. Πάει αργά και σταθερά. Η μπάλα δεν την ξέρει καθόλου. Δεν ξέρει μπάλα ούτε ο Γιώργος ξέρει. Χαμπάρι δεν έχει ο Γιωργάκης. Η μπάλα μαθαίνει, το άλλο δεν μαθαίνει. Χαμπάρι δεν έχει ο Γιωργάκης. Η πολιτική δεν μπορεί να τη μάθει σε κάποιον, ό,τι και να κάνεις. Αν δεν θέλει ο ίδιος. Δεν το ξέρω το άθλημα, δεν το ξέρω καλά. Είναι δύσκολο άθλημα. Είναι δύσκολο. Δεν ασχολήθηκα με το άθλημα. Σήμερα τον κάνανε επίθεση πολιτική από παντού, καταλαβαίνεις. Ακόμα και στο κανάλι που δουλεύεις. Ποιος τον έκανε εκεί, δεν κατάλαβα. Για πες μου, για δώσε μου. Ο ίδιος ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Τι είπε ο Γιώργος, τι είπε. Τι είπε, τον ειρωνεύοντα. Ό,τι τι. Τώρα δεν μπορεί να τον βάλει να το ακούσει. Το σημερινό σου λέω. Σήμερα έγινε αυτό. Τώρα πριν από λίγο το έχει επανάληψει. Πολιτικά τον ειρωνεύτηκε ή επιχειρηματικά. Ναι, τον ειρωνεύτηκε και μάλιστα του λέει ρε παιδί μου, και αν βγει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σου είπε και ο άλλος. Αυτό φυσικά έδωσε απάντηση. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα βγει ποτέ. Πολύ έξυπνο τον βρίσκω. Κοίταξε. Ο Καρατζαφέρης με τον Σαββίδη έχουν καλές σχέσεις. Αυτό είναι άσχετο όμως. Είπε ότι ναι. Τον ειρωνεύτηκε. Δεν θα μιλάς πολύ, τον είπε. Το είπε σαν μόνο. Δεν θα μιλάς πολύ όταν δεν ξέρεις καλά και τη γλώσσα. Του δώσε μια πολιτική συμβουλή. Κακά αυτό τον έκανε δηλαδή. Πολιτική συμβουλή, ο ναι. Καρατζαφέρης είναι μούτρο καλά, μεγάλο στην πολιτική επάνω. Σήμερα βγήκανε λοιπόν όμως, διάβασε μια εφημερίδα ο Καρατζαφέρης. Ναι. Θυμάμαι τώρα το Έθνος στο Βήμα. Στο οποίο μεγάλο δημοσιογράφο, δεν ξέρω από το όνομά του, τεράστιο δημοσιογράφο, κάνει προσωπική επίθεση σε παιδί μου στο Σαββίδη, καταλαβαίνεις, πολιτικά αντίχη. Για τον πρετεντέρι μου μιλάς. Ναι, ακριβώς. Του κάνει μήνυση ο Σαββίδη. Του λέει να ξέρεις, ότι είναι ψέματα ο δημοσιογράφο. Του κάνει μήνυση ο Σαββίδη. Ναι, να ξέρεις ότι βγήκε σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίο δεν έλεγε ψέματα και είπε ότι το συκοφαντούν λάθος. Δεν τον υπερασπίστηκε σαν πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε ακόμα, ρε φίλε. Πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τον υπερασπίστηκε.